Κοίτα την άλλη. Κοίτα, σιγά εσύ. Σιγά εσύ με το δάκο με τα τριαντάφυλλα. Κοίτα την άλλη εκεί. Καλέ, τι διαβάζεις εκεί, γιαγιά. Τι διαβάζεις, λέω. Βιβλία, καλέ, τόσα βιβλία έχουμε. Να σου πω τον τίτλο. Ναι, για πες. Τα πέντε μυστικά που πρέπει, λέει, να ανακαλύψεις πριν πεθάνεις. Α, τα πέντε πριν πεθάνεις. Σε ποιο μυστικό είσαι? Το έκτο. Α, μπράβο, βιάσου. Θα έρθει αργότερα. Βιάσου, γιαγιά. Βιάσου. Εδώ είμαστε σήμερα. Χρόνια η μέρα πολλά της γυναίκας. Χρόνια σου πολλά, Κατερίνη. Χρόνια πολλά σε όλα τα κορίτσια και έξω. Στη μάνα, στη γυναίκα που αγωνίζεται, στη γυναίκα που τρέχει στις δουλειές της, στη γυναίκα που τρέχει για τα παιδιά της, στη γυναίκα που έχει επιλέξει να είναι μόνη της και να περνάει διαφορετικά τη ζωή της. Γενικότερα, ούτως ή άλλως, η μάχη είναι γένους θηλυκού, παρακαλώ. Οπότε, το να είσαι γυναίκα είναι μια καθημερινή μάχη. Αγάπη μόνο και αγκαλιές τις γυναίκες μας εκεί έξω. Τι είσαι, έπιασε. Όχι, μωρέ. Ναι, απλά το είχα βάλει εδώ για να στο δώσω. Χρόνια πολλά. Α. Δεν μας φέρανε ένα ζωντανό. Να το. Εσείς δεν μου φέρατε το κοτσάνι εδώ πέρα. Δεν πειράζει, να πάρετε στις γυναικούλες σας. Να τις χαίρεστε, αγόρια μου. Να τις προσέχετε και να τις αγαπάτε. Δεν θέλω όμως να το βάλεις στον ντεκολτέ. Ας το πιω εδώ. Με θέλει σεξι σήμερα. Ε, βέβαια, και όποιος αντέξει. Σεξι. Κατερίνα μου. Έλα, Άννα μου. Τι θα κάνεις σήμερα, πού θα περάσεις τη μέρα της γυναικάρας? Τη μέρα της γυναικάρας μπορεί και εντελώς τανάσκελο. Να κάνω την καλύτερη μέρα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα. Να πέσει τανάσκελο σε ένα καναπέ, να κοιτάει τα ταβάνια και να πει μη μου τους κύκλους τάρατε. Α, είπες τανάσκελο και τρόμαξα. Νόμιζα ότι θες να κάνεις κανένα μποτέ. Όχι, να κάτσουμε να ξεκουραστούμε. Τι έχει η γυναίκα στη σημερινή εποχή? Κούραση. Εσύ δεν κουράζεσαι που μας φέρεις τόσα πράγματα? Άστα. Και να ξέρεις τι έγινε σήμερα σε γυναίκα, θα σε πω. Και τι γυναίκα, γυναικάρα. Τι ρε Άννα. Εγώ πάντως δεν χορταίνω να τη βλέπω. Δεν ξέρω αν δεν χορταίνεις κι εσύ και θέλεις. Γιατί η Μαρία Μπακοδήμου γίνεται διπλοδεσίτσα. Παίρνει κι άλλη εκπομπή. Ξεκινάει. Τελικά θα την πάρει την εκπομπή τη δεύτερη στο Sky. Θα την πάρει, αλλά όχι στο Sky. Πού? Έσκασε τώρα λοιπόν. Η Μαρία Μπακοδήμου ξεκινάει ραδιοφωνικό podcast. Μάλλον όχι. Το podcast δεν είναι ραδιοφωνικό. Στο Spotify είναι και στη δική της σελίδα. Ναι, είναι ιντερνετικό. Είναι στις πλατφόρμες τέλος πάντων για podcast. Ξεκινάει η εκπομπή. Ναι. Podcast με τη Μαρία Μπακοδήμου 10 του Μάρτη, δηλαδή. Να το. Τώρα, ο Σονούπο, σε δύο μέρες, την Κυριακή. Και θα ακούμε τη Μαρία Μπακοδήμου και το ανέβασε story, το έχω βίντεο. Αποκλειστικό είναι. Να σου πω, θα παίζει και στο Sky, μας το απαντάει στο βίντεο, να το δω. Αχ, ποιος θα σκάσει. Για να δω, σκάω εγώ, για να το δω. Κάνες. Ξυπνάς κι εσύ στις 4 το πρωί με μια αγωνία που δεν ξέρεις από πού προέρχεται. Είσαι πολλές φορές επικριτικός με τον εαυτό σου. Βασανίζεσαι από άγχος. Είναι στιγμές που νιώθεις λίγος και ανεπαρκής. Δυσκολεύεσαι το πρωί να φύγεις από το κρεβάτι για να πας στη δουλειά. Δεν σου είναι εύκολο να φύγεις από μια σχέση κακοποιητική, επαγγελματική, προσωπική. Παρέθηκες να είσαι το καλό παιδί που κάνει τα πάντα για τους άλλους. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Αυτά είναι τα θέματα που θα συζητάμε στο Μάρια Μπακοδήμου podcast. Οι ειδικοί θα έρχονται να μας δώσουν μυστικά και εργαλεία για να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή και να βρούμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Α, είδες είναι που... ψυχαναλυτικό και γενικότερα με τα προβλήματα που έχει ο καθημερινός άνθρωπος, με τις τσίτες που τραβάει. Εγώ ένα έχω να πω, βλέποντας αυτό το βίντεο, έχει πολύ ωραία φώτα η Μαρία Μπακοδήμου. Πολύ ωραία φώτα, οπότε αυτό λογικά, η κοπέλα δεν κοιτάει τα... οπότε λογικά μπορεί να το παίξεις και στην εκπομπή του Sky, να παίρνει απόσπασμα. Πώς παίρνουν από τα άλλα τα podcast και κόβουν και παίζουν. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε όμως εάν θα πάρει, πώς το λένε, αν θα βάλει κάμερα μπροστά, γιατί το podcast δεν έχει απαραίτητα κάμερα. Α, θα το κάνει vlogcast, δεν υπάρχει περίπτωση. Α, συγγνώμη, το podcast λέγεται vlogcast όταν έχει κάμερα μπροστά. Videocast. Vlogcast, videocast, αναλόγως τι podcast κάνεις, αν είναι δρόμου, αν είναι videocast ας πούμε. Λες να κάνω κι εγώ. Όχι, αγάπη μου. Με τι θέμα θα πεις εσύ, τέτοιες απαντήσεις που θα πει εκεί πέρα, τι θέμα θα βάλεις εσύ? Ζιρντέλικαστ. Θα δίνω. Ζιρντέλικαστ. Λοιπόν, Ζιρντέλι podcast. Λοιπόν, θα δίνω συμβουλές στις ελεύθερες. Μπράβο. Γιατί δεν είναι αυτό τέτοιο. Μα θα δίνει μια ελεύθερη στις ελεύθερες. Τι επιτυχία μπορεί να έχει αυτό? Μήπως έπρεπε να τις δίνει κάποια που από ελεύθερη έγινε πιασμένη. Έχει δίκιο σε αυτό, κάτι. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Ωραία. Θα δίνω συμβουλές. Ναι, καλά. Πώς να γίνεις κεντρικιά. Και αυτό σου έχει πάει καλά, αλλά να πω κάτι. Μήπως να δίνεις συμβουλές πώς θα βρίσκεται αποκλειστικά ενώ ζείτε σε μια γειτονιά. Καλή ώρα αυτό που κάνεις εσύ. Ρε Κατερίνα. Φοβερό. Εγώ λέω να μην μας δίνεις καμία συμβουλή. Σωστό και αυτό.
Άκουλα μου! Έφτασε το τέταρτο μυστικό γι' αυτό. Μην δίνει εσύ συμβουλές. Δώσε εδώ τα αποκλειστικά σου, κορίτσι. Λοιπόν, μου. Άκου, τι θα κάνω. Θα κάνω εκεί πέρα podcast, ναι, για να βγάζω εκεί τα αποκλειστικά, για να τα παίρνει εσύ, να τα κάνει εδώ αναπαραγωγή και να λες, α, τα ακούσαμε εκεί. Θα έρχομαι δεύτερη, δηλαδή. Τι deal είναι αυτό και γιατί να μ' αρέσει. Όλοι έτσι κάνουν. Έλα, παίρνουν τα βιντεάκια των αλωνών και τα παίζουν στην εκπομπή. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Θέλω να το σκεφτείς. Θα το σκεφτώ πολύ εσύ, σοβαρά. Λοιπόν. Να το σκεφτούν και εταιρείες podcast. Λοιπόν, θέλω τώρα να σου πω για ένα νέο παιχνίδι που έρχεται. Και Sky, όχι όμως το Sky, Sky στο Star. Και δεν κάνεις τη γραμμή για ανέκδοτα που έκανε ο αείμνηστος Τσάκωνας. Έπαιρνε κόσμο. Έπαιρνε κόσμο. Και αυτά βγάζει από εκεί. Πώς δεν βγάζει, θα σε φτιάξουμε εμείς. Μην ανησυχείς το 14800. Ωραία. 14800 θα πηγαίνω και θα λέω ναι. Συγγνώμη, Sky καινούριο τηλεπαιχνίδι. Δηλαδή του χρόνου θα έχουμε πολύ τηλεπαιχνίδι. Του χρόνου. Όσες σειρές έβλεπες όλα αυτά τα 2-3 τελευταία χρόνια, θα τα βλέπεις σε τηλεπαιχνίδια. Πρόσεξε τι γίνεται. Κάποιος χαίρεται από πάνω. Ναι. Λοιπόν, έρχεται ένα τηλεπαιχνίδι που το έχει αγοράσει ήδη το Star. Ναι. Κάνει θράψη στο εξωτερικό, δεν είναι παιχνίδι γνώσεων, λέγεται 1%, κάνει θράψη και ναι, δεν έμαθα κάτι, αλλά είδα λίγο στα κουτσομπολιά εκεί πέρα στα social για ένα νέο έρωτα που εμένα πολύ μ' αρέσει αυτός ο νέος έρωτας, γιατί βγάζει άλλο mentality. Καλά το πά. Αφήνω. Κάτσε να δούμε πού θα το παρκάρει, με μισό. Ναι. Θα πάμε δια της επαγωγικής μεθόδου, εδώ ναι, δεν είναι να ρισκάρεις. Δηλαδή, τι mentality βγάζει. Mentality πολύ ωραίου ζευγαριού και μιλάω για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και για τον Μόργαν, γιατί είχε τα γενέθλιά του χθες. Τι ωραία που είναι να έχεις γενέθλια. Καλέ, τι νέο, καλέ. Τσικνοπέμπτη να έχεις γενέθλια. Ξέρεις τι φανταστικά είναι, ρε παιδί μου. Και του έκανε μια πολύ ωραία τούρτα και έλεγε για κύμα. Θα σου πω κάτι τώρα, ναι, δεν θα θέλω να σε ταράξω. Ναι. Βάλε και τα λουλούδια, αν λιποθυμήσεις, να είσαι στολισμένη. Ναι. Η Τσικνοπέμπτη δεν πέφτει κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Οπ, να το. Κατευθείαν για το 1%. Εφηβεία, παιδεία, εδώ θα τα σπάσουμε όλα τα καταστατικά. Σίγουρα. Σίγουρα. Περίμενε, δεν πέφτει Πέμπτη. Είναι, παιδιά. Όχι, όχι. Έχω κάνει λάθος. Πέφτει Πέμπτη, όχι την ίδια ημερομηνία. Θυμάσαι εσύ κάθε φορά. Α, είσαι του Γιώργη. Μπράβο, είναι κινητή. Α, η Θεοδωρία Γιώργη είναι κινητή. Και του Θόδωρα είναι κινητή. Ναι, γιατί πήρε χρόνια πολλά και δεν στο σηκώνανε. Ναι, ναι, και του Θόδωρα είναι κινητή. Να, στο επιβεβαιώνει ο Θόδωρας. Εντάξει, τώρα εδώ η χαρά τη ανακάλυψη. Γιατί δεν κάνουμε τώρα χονταρίκι εδώ πέρα να λέμε τι εορτέ. Εδώ βλέπετε τι εορτέ. Α, ωραία ιδέα. Τη Δευτέρα θα ξεκινάω και θα σου λέω σαν σήμερα τι γιορτέ έχουμε για να μην τα ξεχνάω. Μπράβο, Άννα μου, μπράβο, να το. Σήμερα του Οσίου, όχι, χτες ήταν του Οσίου ησυχίου. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την τούρτα που του ευχήθηκε η Ευρυδίκη και έχει τα κύματα. Δεν είναι, να πούμε ότι αυτό το ζευγάρι καθόλου διαφορετική mentality. Είναι και οι δύο surfers. Δεν μιλάω, αγάπη μου, για το διαφορετικό ζευγάρι αυτών. Εννοώ ότι διαφορετική σχέση της Ευρυδίκης που έχει πολύ ωραίο και διαφορετικό mentality αυτός ο τύπος και εμένα μου αρέσει. Πολύ ωραίο και εγώ τον συμπαθώ ιδιαίτερα γιατί την χάνει να τον γνωρίζω. Είναι ένα γλυκύτατο παιδί. Εξαιρετικό. Και πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Ωραία, καλά να περνάνε. Ωραία τούρτα με τα νερά εκεί, μια χαρά. Τι άλλο. Θα σε πάω και σε άλλο ζευγάρι. Α, μπράβο, πηγαίνουμε. Μαρία Ντονάρη ο Ηλέδης. Λοιπόν, η Μαρία Ντονά μας χαιρέτησε. Έφυγε από τον Άγιο Δομήνικο. Έρχεται στην Ελλάδα γιατί τι. Να δω μα με παρακολουθεί. Την κόση που σου δώσα εγώ τις προάλλες. Να το. Πάλι καλά, έχω το θεωρείο. Ότι θα κάνουν την καλοκαιρινή εκπομπή ο Άρης ο Ηλέδης και η Μαρία Ντονά. Καλά, το σε λέω ποιο το κανάλι. Δεν ξέρω, είπαμε κανάλι. Είπα και κανάλι, Κατερίνα. Στο Sky! Στο Sky, μπράβο! Δεχτήκανε λοιπόν πρόταση. Συζητιέται το ενδεχόμενο ότι ο Άρης ο Ηλέδης μαζί με τη Μαρία την Αντωνά θα κάνουν την καλοκαιρινή εκπομπή στο Sky και ο Άρης ο Ηλέδης. Χθες φεύγοντας η Μαρία Ντονά ανέβασε ένα story. Δείτε το. Ελπίζω να έχω κάνει υπερήφανο τον άντρα μου τον Άρη, τους φίλους μου, τους παίκτες μου και τα παιδιά του μπλε ομάδα. Είναι όλοι υπέροχα παιδιά και εσείς είστε πραγματικά ένα υπέροχο project, πραγματικά μοναδική στιγμή για τον καθένα που ζεις εδώ. Εγώ ξέρω ότι η Μαρία Ντονά, τη Λούγκα σε παραλία δεν θα την απλώσει κανένα καλοκαίρι. Την πάει, δηλαδή το καλοκαίρι την πάει να δουλεύει. Η Λούγκα τι είναι. Μα τι να πω. Η κοπέλα δεν έχει. Η Λούγκα είναι εδώ. Αυτό που απλώνεις γιατί σε πιάνει εδώ πέρα. Εδώ ο είναι γοφός που λέμε πιο πάνω. Είναι λίγο πιο πάνω από το γοφό. Λοιπόν, η Μαρία Ντονά κάθε καλοκαίρι εργάζεται η κοπέλα. Δεν θα πάει μια κίτνα, μια ξαπλώστρα με ένα κάτι. Ετοιμάζει το χαμό τη. Έχουν έξοδα τα παιδιά. Καλά, εντάξει, δεν το συζητώ. Στη Θήβα θα γίνει τόσοι άλλε. Ο Άρης από τη Θήβα είναι. Μαζί έχουμε μεγαλώσει. Όχι, όχι, αγάπη μου. Ο γάμος γίνεται στην πλευρά τη νύφη. Δεν γίνεται στην πλευρά. Δεν έχουν απασχολήσει και ποτέ αυτά. Δεν θα παντρευτεί. Αυτά είναι παλιακά. Εγώ. Ναι, στα καπί. Ψηφιακό ο γάμος το 2050. Αχ, πώς θα είναι ένας ψηφιακός γάμος. Να το τώρα, αυτό ήταν. Θα μου δώσεις άλλο αποκλειστικό. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, θα μου έχεις δώσει αποκλειστικό. Θα σου κάνω ένα quiz. Προλαβαίνω να το πω ή το θέλετε. Ρίχτο, μπόμπα! Τι επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση. Α, τι. Μία εκπομπή από το παρελθόν. Ναι. Γεια, δώστε.
Και είναι τηλεπαιχνίδι. Είναι τηλεπαιχνίδι. Η Μέγκα Μπάνκα. Δεν αφήνει μενεγάκι. Άλλο παιχνίδι. Το τετράγωνα των αστέρων. Δεν αφήνει αλυφαίρι. Άλλο παιχνίδι. Το ραντεβού στα τυφλά. Όχι καλέ, αυτό έχει επιστρέψει. Δεν αφήνει τριφύλι. Ποιο άλλο, τα έχω πει όλα. Οι κόντρες. Όχι, γίνεται ήδη. 5x5. Ποιο επιστρέφει. Σαν να το ήξερα και ντύθηκα έτσι σήμερα. Έτσι άκουσα. Κάτι πήρε τα αυτή μου ότι μπορεί να γυρίσει και τη συζητιέται τέλος πάντων. Δεν θα σου πω σε ποιο κανάλι. Συγγνώμη, το Tutti Frutti που θυμάμαι και το τραγούδι. Tutti Frutti. Ναι. Στην ελληνική τηλεόραση επιστρέφει. Ναι. Λοιπόν, το Tutti Frutti για από αφηγήσεις εμείς. Ναι. Ήταν στο RTL και ήταν και στη Rai στην Ιταλική. Το οποίο ήταν έτσι λίγο φορά παρτίδα. Ήταν, γιατί εγώ δεν το ξέρω. Φαινότανε και Tutti και η Frutti. Γιατί δεν λένε Tweety εγώ σήμερα. Όχι tweet. Tweety είσαι. Ναι. Tutti Frutti. Tutti του Frutti. Τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θέλουν να μπούμε. Στη γεια μας. Tutti Frutti. Δηλαδή, όλοι με τα φρούτα. Αλλά ήταν τα κορίτσια που φοράγαν τα φρούτα στα στήθια. Εντάξει, στην Ελλάδα το θυμάμαι, είχε γίνει στην αρχή, στα 90s. Το οποίο όμως ήταν πιο καλυμμένο. Δεν είχαμε εμείς εδώ πέρα φορά παρτίδα, ήταν πιο μαζεμένο. Δηλαδή επιστρέφει το Tutti Frutti. Ναι, ένα θα σου πω, εγώ δεν το έχεις ακούσει αυτό από μένα. Τι? Όχι, δεν το έχεις ακούσει από μένα. Δεν το έχω ακούσει από σένα, από ποιον το άκουσα. Έτσι το πάω. Εγώ δύο πράγματα θα με κάψουν σε αυτή τη ζωή. Πρώτον, το Tutti Frutti, η Άννα, η παιδεία και η ευφυΐα. Και δεύτερον, το βίντεο κλιπ από το Ζάρι. Που βλέποντας το πρώτη φορά εχθές, έλεγα τι γίνεται Παναγία μου. Διότι εχθές παρουσιάστη το τραγούδι της Eurovision. Εμένα με τρέλανε, αλλά θα τα πούμε και μετά. Το δαμε. Το δα και το Γκαέογλου. Έχουμε ανάλυση για το τραγούδι Ζάρι. Καλή επιτυχία, Μαρίνα Σάτι. Πάμε Eurovision. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια έκτακτη εκπομπή για τη Eurovision και φυσικά μαζί μου ο Δημήτρης Ογκαέογλου. Γεια σου, Δημόνος του. Μπράβο. Μόνο ένα χειροκρότημα και ένα άκυρο στην βάθος της αίθουσας που μπορεί και να είναι για να παραγγείλει. Κυρίες μου και κύριοι, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Good evening, Europe. Now we can speak because, και ενώ μπορούμε να μιλήσουμε γιατί εχθές, επιτέλους, ήταν η βραδιά παρουσίασης για την ελληνική συμμετοχή. Το Ζάρι έπεσε. Έπεσε. Και τι έβγαλε? Εξάρες για κάποιους, ντόρτια για κάποιους άλλους. Ή εσόδιο και πάλι λέγοντας και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Σκολιανά ακούστηκαν. Παντού και από κάθε πλευρά πετάχτηκαν βέλη. Άλλοι δεν καταλαβαίνουν το τατατά. Άλλοι το βίντεο κλιπ. Άλλοι τη γενικότερη κατάσταση, άλλοι το λάτρεψαν. Άλλοι το ρεγκετόν, άλλοι το Bollywood, άλλοι το Mollywood. Είναι πολλά τα θέματα μέσα. 9 το γράψανε, 9 διαφορετικά τραγούδια σε ένα έχουμε. 9 σε ένα, κυρίες και κύριοι μου, διότι 9 ήταν οι πρωτομάστορες και ώρα να ακούσουμε και εμείς εδώ το... Μπράβο! Μπράβο! Χαρήκανε πολύ κάποιοι. Χαρήκανε. Κοιτάξτε, αν εξαιρέσετε την αρχή που λίγο φουρμάζεις, δηλαδή... Ήταν λίγο σαν το κρασάκι του Τσου. Και λίγο σαν το καρδιά μου καημένη. Καρδιά μου καημένη. Αν εξαιρέσει αυτό το ας πούμε, που πιάσε λίγο του Δελφινιού τη γλώσσα. Μπορώ να πω επηρεασμένη από Γιάννη Πουλόπουλο. Και κάποιος άλλος μου ήρθε στο μυαλό, αλλά δεν θα το πω. Δεν θα το εκτεθούμε ανεπανόρθωτα. Θα εκτεθούμε ανεπανόρθωτα. Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που είναι μπλεγμένο, έχει τα πάντα μέσα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, κύριο Γκαέογλου. Εγώ όταν το είδα χτες, μια κολούμπρα την έπαθα. Το κοίταγα και λέω: δεν καταλαβαίνω τι βλέπω, δεν καταλαβαίνω. Θέλει δύο φορές να το δεις. Θέλει 15 φορές το αυτοκίνητο την ώρα που πας στη δουλειά και εκεί πέρα γίνεται τσίχλα στο μυαλό και είναι τέλειο. Εγώ πραγματικά τώρα είμαι πολύ ενθουσιασμένος όντως. Μπράβο. Τι είναι λοιπόν το κόλπο με το Ζάρι, να το βάλει στην επανάληψη. Στο repeat! Βάντο στο repeat και δεν θα χάσει. Να κάνουμε μια μαντεψά. Ναι. Η δεκάδα σίγουρα. Σίγουρα, γιατί έχουμε ακούσει και τα υπόλοιπα τραγούδια. Και νομίζω ότι θα είμαστε στην πεντάδα εγώ. Πεντάδα δίνει ο Γκαέογλου και εγώ μαζί. Ένα έχουμε να πούμε. Go, Μαρίνα! Go, go! Με την καρδιά μου, Ζάρι! Θα μας κολλήσει και θα μας σταθούμε. Μπράβο, μπράβο! Μπράβο, παιδί μου, μπράβο! Καλή επιτυχία να πούμε στη Μαρίνα Σάτι. Έχουμε...
και στην Ελλάδα βεβαίως, βεβαίως έχουμε πληροφορία. Hot, 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 γιαγιά. Hot, πολύ hot. Ανεβήκαμε δύο θέσεις, ναι, σου λέει, στο στοίχημα, που δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ναι, να ανεβούμε έτσι μάνι-μάνι δύο θέσεις και... είμαστε αυτή τη στιγμή βάσει στοιχηματική εταιρεία. Έκτη! Δεν πίστευε στο κάρμα την αληθινό. Χαμούλη θα γίνει. Θα γίνει χαμούλη. Λίγο να πιάσουμε την αρχή, δεν θα μπορέσουμε να συμβαδίσουμε. Δύσκολο, ε. Πολύ δεν πειράζει, θα χτυπάμε το μικρό δαχτυλάκι στο κομωδίνο και θα πιάσουμε τις ψηλές. Τι να κάνουμε. Εκεί μας πιάνει λίγο. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια new age προσέγγιση. Αυτό ακριβώς, Κατερίνα. Βλέπω ότι η πιτσιρικαρία το γουστάρει πολύ. Σίγουρα. Είναι λίγο. Κάντε μου τη χάρη και ακούστε το δύο και τρεις φορές. Είναι αυτό το τραγούδι. Εγώ είπα, μήπως πάμε μια μέρα νωρίτερα στο Eurovision. Το παίξουμε, να τα ακούσουμε και να το δω τέτοιο. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρεις. Καλή επιτυχία. Έχω τρελαθεί. Καλή επιτυχία. Μην ξεκινάμε από τώρα την γκρίνια. Θα γκρινιάξουμε μετά, παιδιά. Εδώ γκρινιάξαμε όταν πήραμε πρώτη θέση. Να γκρινιάζουμε. Γιατί να γκρινιάζουμε. Άμα θέλουν να μην γκρινιάζουμε. Because live your myth in Greece, grandma. Να το. Το μυστικό το βλέπεις το τρίτο. Τι λέει. Γίνεται αγάπη. Γίνεται αγάπη. Καλέ. Καλά γίνεται αγάπη. Ναι. Δελτίο δεν θα δούμε σήμερα, αντιδελτίο. Βέβαια, αφού και αυτή αγάπη είναι. Γίνεται και αυτή η αγάπη. Έλα, δώσε μαριναλί μου στο λαό. Μπράβο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα Παρασκευούλα, 8 Μαρτίου. Είμαι η Μαριναλί μου και το αντιδελτίο μας ξεκινάει αμέσως τώρα. Είδηση στρατός. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι έτοιμος να μπει στο στρατό στις 15 Μαρτίου στη Σπάρτη. Το αντιδελτίο μας σας αποκαλύπτει πως από την επόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει αρβίλες με την υπογραφή του. Οι αρβίλες θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά στο στρατόπεδο που θα παρουσιαστεί και μετά το πέρας της θητείας του, συγγνώμη, θα είναι διαθέσιμα και σε γνωστή αλυσίδα αθλητικής ένδυσης. Φήμες που θέλουν και τα δύο παπούτσια να είναι αριστερά για περισσότερο κύρος και ριζοσπαστικό αγώνα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. Είδηση, φέρτε μου μία ταμπλέτα. Στην Αυστραλία, γυναίκα δημοσιογράφος αντιμετώπισε μια μεγάλη δυσκολία. Ένα έντομο κάθισε στο πέτος της. Η ίδια έχασε την ψυχραιμία της και άρχισε να χορεύει ποντιακά ένα κατσικνό πέμπτης. Πάμε να δούμε το βίντεο. Still have no electricity, 9 days on, so a wild day of weather ahead. Συνδεόμαστε με τον Δάσο Χαϊδαρίου που βρίσκεται στην Αυστραλία. Δάσο, καλημέρα σε σένα. Καλησπέρα Αθήνα, καλησπέρα Ελλάδα. 12 points from Australia goes to... Τι λες, Δάσο? Συγγνώμη, κάτι δικό μου. Η δημοσιογράφος έχασε την ψυχραιμία της. Μα Δάσο, τι βλέπω, τι έχεις επάνω σου? Πού καλέ. Εμείς συνεχίζουμε. Είδηση ζωή σε μας. Γραφείο τελετών στο Ηράκλειο κατάφερε να γίνει viral με τη διαφήμιση της νέας του νεκροφόρας. Το γραφείο πόσταρε το νέο του όχημα στα social με τίτλο τη φράση «Θα σε πάνε τέσσερις», αναφερόμενοι στους τροχούς. Φήμες που θέλουν στα σκαριά να είναι το επόμενο post με τίτλο «Πεθαίνεις να μπεις» δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη. Είδηση κλειστών λόγω βλάβης. Δράματα είχαμε μέσα σε καμπίνα αεροπλάνου την ώρα της πτήσης. Επιβάτης εγκλωβίστηκε για 35 ολόκληρα λεπτά στην τουαλέτα του αεροσκάφους με τους εργαζομένους αλλά και τους συνεπιβάτες να προσπαθούν να τον βοηθήσουν. Να δούμε το βίντεο κλεισούρα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο. Καλησπέρα, εγκλωβισμένε. Καλησπέρα, κυρία Μαρίνα. Πέρασα δύσκολα, δεν σας το κρύβω καθόλου. Μα καλά, πώς συνέβη αυτό, εγκλωβισμένε? Πήγα να κάνω την ανάγκη μου με μία συνεπιβάτη μου. Μα τι θέλατε μαζί, να σας σκουπίσει? Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Την άλλη ανάγκη εννοώ. Α, κατάλαβα. Μπήκα. Κι εγώ. Φεύγει λοιπόν η κοπέλα και εγώ παρέμεινα να συνεχίσω. Α. Ύστερα πάω να βγω, τίποτα. Η πόρτα δεν άνοιγε. Άρχισα τις φωνές. Μέχρι να με βγάλουν, είχαμε προσγειωθεί και έχασα και το κορμί πατριώτησα. Όπου αβολούρα, ε! Ίσως δεν κάνετε κάτι καλά. Κλειδονιά μου μυρίζει εμένα. Τέλος πάντων, και τώρα τι σκοπεύετε να κάνετε? Θα ξεκινήσω εργόχειρο. Μάλιστα, καταλάβαμε. Θα πάει το κομπλέν σύννεφο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είδηση ρομπέντο δασών. Μασκαρεμένο πλήθος ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη χορεύοντας μπήκαν σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ
και έκλεψαν ελαιόλαδο. Όταν έφυγαν από εκεί, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, άρχισαν να τα μοιράζουν στους πολίτες. Πηγές Ελασσόνας αναφέρουν πως δεν έκλεψαν μόνο λάδι, αλλά και πολλά προϊόντα που δεν ανήκουν στο καλάθι του νοικοκυριού. Τι? Έσκασε τώρα, ε? Ναι, το λέω. Ναι, τώρα το λέω. Έκλεψαν και έναν 29χρονο σεκιουριτά με λαχρινό γυμνασμένο και ελεύθερο. Σοκ, παιδιά. Παιδιά, έχουμε το ζώδιο, μήπως? Πάμε τώρα στον καιρό. Συνδεόμαστε με τη μετεωρολόγο του αντιδελτίου μας, Διονυσία Τσούζη, για να μας δώσει τον παλμό της Έμι. Διονυσία, καλησπέρα. Τι λένε τα ημερομήνια? Καλησπέρα, Μαρίνα. Ποια είναι η Έμι? Άλλη μετεωρολόγος. Ναι, η Έμι Γουάινχαουζ. Η Έμι, καλέ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αν θέλω, το πιστεύω, ε. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Για πες. Ο καιρός έθριο σήμερα Παρασκευή, με ασθενής βροχή και μέτριες θερμοκρασιούλες. Μάλιστα. Μέτριες. Πόσο μέτριες, δηλαδή? Όσο και η φίλη σου η Έμι. Έλα, καλέ, ξεκόλα τώρα. Τι της έχω κάνει, μωρέ, πάλι? Είναι δυνατόν? Έχω δώσει όλο μου το είναι στον καιρό. Δεν πρόλαβα και να σε σπρώξω. Αρκάρετε, έτοιμη, φάει κανένα προφυλακτήρα. Ακόμη ένα αντιδελτίο έφτασε όπως και όπως το τέλος του. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ταινία Τσούζι στο τζακούζι. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας. Καλέ, τι ωραία τα ποντιακά, καλέ, στην Αυστραλία. Παντού εξάγεται ο ελληνικός πολιτισμός. Αχ, γιαγιά μου. Μέχρι και στην Αυστραλία στάσαμε. Αυστραλία, εγώ θα είχα φτάσει. Ξέρετε, θα είχα φτάσει, θα είχα περπατήσει στο νερό άμα ήταν πάνω μου αυτή η κατσαρίδα. Αυτή ήταν η μικρή κατσαρίδα του Παγκρατίου. Εν μεταξύ, αλήθεια, αν με ακούστε, από όλα δηλαδή τα πετούμενα, βάλατε φτερά, ας πούμε, Θεέ μου, στην κατσαρίδα, γιατί να ενώνουμε τα κεφάλια να τις βλέπουμε που φεύγουμε στο ηλιοβασίλεμα? Τι είναι αυτό το πράγμα, μας έχει σηκωθεί η πέτσα? Φοβάσαι? Φοβάμαι, λέει. Αυτά τα μικρά τα κατσαριδάκια. Έχω πάρει τηλέφωνο και έχει έρθει ο άνθρωπος από κάτω που έχει την καφετερία να μου σκοτώσει κατσαρίδα στο σπίτι. Και νόμιζα ότι ήθελα να κάνω και άλλα. Έχω φύγει, έχω μετακομίσει από το σπίτι, έχω βρεθεί σε άλλη περιοχή. Βάζω λίγο τηλεόραση, δεν πιστεύω να έχει πάλι μαμούνια. Όχι, καλέ. Άιντε. Μου κάνει σαν 5 τραγούδια σε σειραφή. Επιτέλους ο Bollywood πάει στη Eurovision. Το στίχος είναι λίγο αρεσμάρες, κουκουνάρες. Το κομμάτι θα σκίσει κατ' εμέ. Όλο αυτό το πράγμα είναι μια ζαριά που πιο πιθανό να φέρει, κατά τη γνώμη μου, ντόρτια. Το βίντεο κλιπ έχει μια κιτσαρέλα. Έτσι, που ναι. Καμιά φορά αυτό είναι ωραίο. Εξαιρετικό. Κοίταξε. Μπράβο μας. Μου έκανε τόσο φολκλόρ που ένιωσα ότι γυρίσαμε λίγο πίσω και θα πάμε με τα τσαρούχια αυτό να παρακολουθήσουμε. Αλλιώς το περίμενα, αλλιώς ήρθε, ομολογώ. Απλά άκουσα ένα μπερδεμένο πράγμα. Αν τα ακούσω δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, το συνηθίσω και μου αρέσει. Αλλά προς το παρόν με έχει μπερδέψει. Σ' αρέσει? Όχι. Είναι μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Ή θα πάει πάρα πολύ καλά, τι? Ή δεν θα πάει τίποτα. Πρόκειται για έναν μουσικό αχταρμά. Μου θύμισε λίγο το επεισόδιο με τους απαράδεκτους. Είχα να διαχειριστώ Bollywood, ένα σνικ και το Πιτσίνιαγκα. Καλή επιτυχία, εννοείται, δεν το συζητάω. Μακάρι να βγει πρώτη. Κάνω όπως ξεχνάω το όνομά σου. Είναι, ναι. Πιο ωραίο, αν το βρούμε εκεί στο βίντεο κλιπ, τώρα είναι λίγο πίσω. Είναι μια γιαγιά που έχει σκάσει μια τουρμπίνα σε αυτό και δεν έχεις κάνει έτσι. Τώρα, θα μου πεις. Είναι... Ή αν τη βλέπουν έτσι ξένοι, ναι, ή έτσι νομίζουν ότι θα συναντήσουν τη Λάδα. Εγώ θεωρώ ότι λίγο το βίντεο κλιπ είναι που μας ζάλισε χτες και λίγο μας μπέρδεψε. Αλλά εκεί δεν θα πάμε με το βίντεο κλιπ. Θα πάμε με τα. Και όλη η ελληνική τηλεόραση να λέει τι είναι το τα, τι είναι το τσα, τι είναι το κρι. Από το πρωί ακούμε μόνο τέτοια, τρισύλλαβα. Τα, κρι, λα. Τι έχει γίνει τέλος πάντων? Και τι είναι τελικά, τι. Τι. Δες, τα. Εννοείς δηλαδή ότι εσύ θα κινηθείτε επειδή έγινε τώρα επιτυχία το τα, ενώ το τσα που σου έλεγα ήταν στο παρελθόν? Το τσα είναι χορός. Ο χορός είναι τσάτσα και έλεγε τσα. Σας είπα πολύ συγκεκριμένα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι έτσι όπως το νομίζετε. Μα εδώ το τα, αγάπη μου, ναι. Δεν είναι χορός.
Δηλαδή και το τι που έχει κάνει, αν έλεγε με τι αντί τα τα. Σου λέω το αλλάζουμε. Τι πρόσεχε, γιατί το τι. Σωστά. Ήταν ένα παγκόσμιο τραγούδι που έλεγε τι. Και το έκανα τι για να μην γυρίσει κάποιο και πει. Τι τσα. Κάνει και θα τα αλλάξουν αμέσω. Διότι ο Ραμαντάμ αυτή τη στιγμή με τον Πιτσίνιακα χαλάνε κόσμο σε όλα τα κράτη του κόσμου με το τα. Ας πάει η κυρία Σάτι με το τα-τα-τα να ενημερώνονται όταν γράφουν ένα στίχο. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, τα-τα-τα, και το κορμί μου σε ζητά, τα-τα-τα. Θέλω το βράδια μας καυτά, τα-τα-τα. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, τα-τα-τα. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά. Να δώσω τα φιλιά μου για την πιο ωραία κουβέντα που επιτέλους έγινε στην ελληνική τηλεόραση το πρωί. Έβλεπα καινούριο την κουβέντα και να έχω κάψει κι εγώ φλάντζα. Δηλαδή, λέει, ξεκινάει και λέει: όχι, το τα-τα-τα είναι του Ραμαντάν και του Πιτσίνιαγκα. Τα φιλιά μας και στο Στέφανο Πιτσίνιαγκα και στην Ευηδρούτσα. Ναι. Όχι, λέει, το τα-τα-τα ήταν αυτόν. Όχι, λέει. Τότε γιατί δεν είναι και το τσα-τσα-τσα. Όχι, το τσα-τσα-τσα είναι χορός. Τότε γιατί και το τι-τι-τι. Μα ήταν τι-τι-τι. Μιλάμε. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι άκουγα σήματα μόνο. Τα-τα-τα, τσι-τσι-τσι, τι-τι-τι, SOS. Κατερίνα μου, τι. Ωραίες εποχές όμως, δεν σε θυμίζουν τις παλιές εποχές που γινόταν έτσι λίγο χαμόλις. Καλή, πολύ ωραία, καλή. Καλή, ωραία, τώρα θα αρχίσουμε. Τι μοιάζει με τι ωραίο. Εν τέλει, ποιος είναι το τα-τα-τα, τι σου θα γίνει. Σούπερ στάρ εποχές, παλιά, ε. Βέβαια, όπως άκουσα που είπε ο Γιάννης Πουλόπουλος, σε κάτι που δεν είναι, ας πούμε, τόσο. Αν, λέει, ασκηθούν κάποια δικαστικά, τέλος πάντων, περιοριστικά μέτρα σε σχέση με το τα-τα-τα, δεν μπορούμε να συμμετέχουμε με το τα-τα-τα μετά η Μαρίνα Σάτι. Μπλέκουν τα πράγματα. Εγώ λέω, ρε παιδιά, να τα αφήσουμε. Τρία τατά είναι. Ναι. Δεν πειράζει. Ατα, ατα, ατα. Ή να το κάνει ατατά, ατατά. Βάλε ένα αλφα. Κάτι να γίνει, τέλος πάντων. Πολύ μπέρδεμα, ρε παιδιά. Κοντεύω να κακακά εδώ πέρα. Το δωδεκάρι, πού είστε και από την Κύπρο, θα μας το δίνατε. Σας το δίναμε επειδή είμαστε από την Κύπρο. Επίσης. Έδινα 6-7 σε αυτό το τραγούδι. Το βίντεο κλιπ μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι δείχνει τον πολιτισμό, αλλά το σαν τραγούδι δεν μου αρέσει τόσο. Λίγο το κάτι στη φωνή έχει πειράξει, νομίζω. Κάτι τέτοιο. Χειρόριθμο, εντάξει. Βέβαια δεν θα το άκουγα πολύ καθημερινά. Όταν μπαίνει προς το ρεφρέν και αρχή, εκεί πιστεύω σώζεται. Κι όλα αλλάζω γύρω μου από το όμα. Αχ, βρε Μαρινάκη, γιατί, αφού μπορούσε και καλύτερα. Κρίμα. Εντάξει, και η Eurovision είναι λίγο έτσι τσιρκολίνο. Κρίμα, μπορεί να αλλάξει κάτι. Όχι, περαστικά μας. Τα περαστικά μου, παλιέ έρωτα μου. Και στην αγκαλιά μου, μην έρθεις ξανά. Τα περαστικά μου, και πίνω στη μία μου. Πάμε να κάνουμε έναν οδηγό. Βάσει του γκάλο που μόλις ακούσαμε. Ναι. Δεν πρέπει να τα ακούμε πολύ καθημερινά, όπως είπε η κοπέλα, δηλαδή να το βάζουμε Σαββατοκύριακο. Πρέπει να τα ακούσουμε 2-3 φορές. Παιδιά, δεν είναι. Να ρωτήσω κάτι. Έτσι θα κάνω μία. Εσάς πώς σας φάνηκε. Για να δω. Πεντάδα. Πεντάδα. Ναι. Άλεξ Πεντάδα. Πεντάδα. Επάνω τι λέτε, ρε παιδιά. Α, 18 πάνω. Από 5 μέχρι 18. Α. Λοιπόν, εμείς θα πούμε καλή επιτυχία. Γιαγιά, σ' άρεσε εσένα. Καλέ, το λάτρεψα. Τι εννοείς, παρακαλώ πάρα πολύ. Το λάτρεψε και... Dispoilegres. Μη σου πω ότι θα πάω να τους δώσω εγώ από μόνη μου. Μην την υποτιμάτε γιατί μόλις διάβασε και τα 5 μυστικά. Θα πάω στην για διαφημίσεις. Να πας. Μπράβο. Θα φύγουμε για διαφημίσεις και θα έρθει να σας πει και το έκτο. Τα. Φύγαμε. Τα περαστικά μου, παλιέ έρωτα μου. Τι, Μαργαδωρών, γιατί. Γιατί, γιατί δεν. Δεν είναι αυτό Μαργαδωρών, γιατί. Εσύ τι ντύθηκες. Δεν ξέρω, δεν σου αρέσει το μπλουζάκι μου. Πολύ ωραίο. Φέρνει λίγο σε ανοιξιάτη η κάμπια. Ναι. Με αυτή τη γύρη που κυκλοφορεί. Ορίστε. Και σε συνδυασμό με για σένα. Σας είμαστε οι παρουσιαστές της εκπομπής, η αλλεργία σας και εσείς. Άσε για την μεταλλεπωρία εμένα. Η αλλεργία μου και εγώ. Εδώ. Ταιριάζουμε. Ο Δημήτρης Στάρνισμα και η Καρίνα Δίκας. Δεν μ' αρέσει αυτό που φοράει Δημήτρης. Βγάλ το, παιδί μου. Γιατί είναι ωραίο. Γιατί, γιαγιούλα μου, γιατί. Βγάλ το, καλέ, να πάρεις αέρα τώρα που καλοκαίριασε. Καλοκαίριασε. Ναι, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Τι να βγάλει το μπλουζάκι, να μείνει έτσι. Ναι. Α, όχι ακόμα. Πρέπει να αλλάξουμε τη σήμανση.
Πρέπει να αλλάξουμε τη σήμανση, βέβαια, είμαστε 8. Το πέμπτο μυστικό. Δώστε περισσότερο από όταν μπορείτε. Δώσε κάτι περισσότερο, καλέ. Τι να δώσω, γιαγιά μου. Όχι, τι να δώσει περισσότερο. Δίνει η ελληνική τηλεόραση για μας, γιαγιά. Δίνει η ελληνική τηλεόραση, δίνουν η Eurovision, έχει γίνει χαμός. Εσένα σ' άρεσε το ζάρι. Πες αλήθεια, δεν πειράζει. Να πω αλήθεια. Ναι. Ούτε ντόρτια, ούτε ασόδιο. Ασόδιο. Πόρτες πλακωτό. Δεν πάμε ούτε να περάσουμε την επόμενη μέρα. Αλήθεια, λες. Να δούμε ποιος θα επιβεβαιωθεί στο τέλος. Λες να συζητήσαν και στα ενημερωτικά για το ζάρι. Όντως. Για να δω. Να στείλουμε και χαιρετισμού στον Γιώργο τον Παπαδάκη και στη Μαρία Σασοπούλου. Ναι, γιατί σας μαλετάγαμε και εσείς δεν μας απαντούσατε. Είναι δυνατόν να κάνουμε εκπομπή. Χαιρετίσματα στον αέρα, όλα αυτά και εσείς. Δεν ακούμε εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί οι συνεργάτες σας να με σας ενημερώνουν. Χαιρετίσματα σκέτα δεν τα δεχόμαστε. Φέρατε τίποτα να φάμε γλυκό, καμιά πίτα, τι μας δώσατε. Μας δώσατε τριαντάφυλλα σήμερα, όχι. Η μέρα της γυναίκας. Μην αρχίσουμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιώργο Παπαδάκη, Μαρία Αναστασοπούλου, θα ξεκινήσετε να στέλνετε κάποια γλυκάκι, καμιά πίτα να τρώμε. Κάνουμε αυτές τις ανταλλαγές που κάνατε παλιά. Τις καλημέρα, ωραίες. Παιδιά, να είστε καλά. Σουηδία στις εκπομπές. Εδώ σου λέει να στέλνει ο Παπαδάκης πίτε στο Χασαπόπουλο και στην Αντιβούλγαρη με τη Μαρία Αναστασοπούλου. Για εκείνη ή για την υπουργό τα ήθελε. Όχι, για εκείνη καλέ. Ποια υπουργό. Και σου λέει. Για την κυρία Παγώνη τα ζήτησε. Η κυρία Παγώνη θα είναι η μεταφορέας. Γιατί σου λέει, αφού πήγατε στον Παπαδάκη, βέβαια να πούμε ότι η κυρία Παγώνη όταν πάει στον Χασαπόπουλο Βούλγαρη. Ναι, υπερπαραγωγή. Αντιμένει, γιατί δεν πάει κάτι. Όχι, δεν πήγε όμως πράγματα. Δεν πάει πράγματα. Δεν πήγε και την άλλη φορά θυμάστε με τα μπισκότα που την κεράσανε. Τα τζίντζερ. Τρελάθηκε η γυναίκα, κατακάηκε. Δεν έφερε τα δικά τη με κανέλα. Καλούμε και εμείς τις εκπομπές εδώ, δηλαδή το πρωινό σου, αν έχει κάτι στην κουζίνα, κάτι φτιάξει, περιμένουμε και εμείς να μας φέρει κανένα πράγμα. Ναι, γιατί μπας και δούμε καμιά άσπρη μέρα στο φαγητό. Όχι, εντάξει, χθες. Όχι, δεν μπορεί. Δεν ήταν η άσπρη μέρα, ήταν αποκάλυψη. Καλά, είναι καλά η Ανούλα με τη φάρμα Ελασσόνα. Γιατί, εντάξει, όποιο και να το φέρει. Μια η Ανούλα, μπράβο στην Ανούλα. Σημασία τα φάγαμε. Ναι, τα φάγαμε, γι' αυτό τώρα λέμε σήμερα. Γιατί, Άννα? Δεν έχω ακούσει και τη δική σας άποψη. Ναι. Μπορούμε να έχουμε στην γραμμή και την... Μπορούμε να έχουμε και την Μπέση μαζί μας, την αγαπημένη μας Μπέση Αργυράκη. Πρέπει να κλείσω την ελευθερία. Α, γίνεται. Έχω εντυπωσιαστεί. Έχει τα δίκια της, γιατί παλιά στην τηλεόραση κλείναμε τη μία τηλεφωνική για να βγει η άλλη. Καλά, δεν μπορούσαν οι δύο τηλεφωνικές να βγουν στον αέρα. Παλιά δεν τις βγάζαμε. Κλείναμε τον ένα, τον αφήναμε αναμονή. Αφού τον έπαιρνες από άλλο αριθμό, ρε Κατέρινα. Γιατί δεν κάναμε τηλεφωνικά κέντρο. Δεν μπορούν να βγουν δύο τηλεφωνικές. Μπορούν να βγουν τώρα, γιατί έχω εντυπωσιαστεί. Πώς έχει εντυπωσιαστεί, είναι δεύτερος χρόνος τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί μπορεί να μην βγάλανε ξανά δύο τηλεφωνικές. Ναι. Σου λέει δεν είμαστε ενημερωτικό. Δεν ξέρω, συγγνώμη. Εμείς μπορούμε να πάρουμε δύο ανθρώπους. Τελικά βγήκε η κυρία Μπέση Αργυράκη. Βγάλτε όλη την οικογένεια. Μπράβο. Παίρνουμε τώρα να δούμε και εμείς ότι να δείξουμε ότι μπορούμε και εμείς 4-5 γραμμές. Όχι, μη βάζει δύσκολα. Τι θες να πάρουμε. Δεν ξέρω. Να πάρουμε κάποιον να μας σώσει. Δεν ξέρω. Ποιον, τον Batman κάποιον. Δεν ξέρω. Θες να πάρουμε σπίτι να μιλήσουμε. Όχι, να πάρουμε. Όχι. Άστο γιατί μας βλέπω να γινόμαστε σαν τα ρούχα που φοράμε. Κατακίτρινοι. Πάμε λίγο για όσους δεν πρόλαβαν εσείς να δουν ΕΡΤ. Τι νούμερα έκανε το χθεσινή βραδιά στην ΕΡΤ. Για δεν είναι άλλο η βραδιά, μεσιόρια, άλλο έχουμε τραγούδι. Ακόμα τα βρώμικα. Βραδιά, λέω, τη βραδιά. Άλλο η βραδιά, επαναλαμβάνω, άλλο το τραγούδι. Ήταν ωραίο, η βραδιά ήταν... Παιδιά, ζήτησα να δούμε τη βραδιά. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που μου λες. Μπορούμε να ρωτήσουμε τη βραδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το τραγούδι, να το ακούσουμε και όποιος δεν το άκουσε αυτό το τραγούδι. Χθες, γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι να το έχετε ακούσει. Χαριστικά πάω! Τι? Ότι τσολάκι φορούσε κίτρινο! Καλέ, σήμερα έχουμε ντυθίλες και είναι όντως χορηγικό και είμαστε για μαρκαδόρους. Κοιτάξτε εδώ, εδώ! Εδώ! Τι τσολάκι φορούσε! Η στυλίστρια σου λέει θα πάρω όλες αποχρώσεις. Δεν τυχαίο ότι όλες οι κρυαρίνες φοράμε αυτό το χρώμα. Μη μου την πιέζετε την κρυαρίνα. Οι εποχές είναι δύσκολες. Μην πιέζετε την κρυαρίνα, μην πιέζετε τον ταύρο, μην πιέζετε τον καρκίνο. Μην πιεζόμαστε γενικότερα. Ναι, ο Μιλιόγλου προσπαθούσε να πει στην Ελένη ότι το τραγούδι ήταν ωραίο. Δεν του άρεσε η βραδιά τέλος πάντων. Η οργάνωση εκεί πέρα και το πώς παρουσιάστηκε. Ο Ποσειδώνας το είπε αυτό. Και ο Μιλιόγλου.
συμφωνήσαμε. Και ο Μιλιόγλου. Συμφωνήσα. Και λέει η Ελένη, εγώ δεν λαδώ τη βραδιά. Όχι, ρε παιδιά, μην δείτε με τη βραδιά, δούμε το τραγούδι. Ήθελε μάλλον να καταλάβει αν ο κόσμος είχε ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Eurovision για αυτή τη φορά. Ήταν και τσικνοπέμπτη χθες, δεν νομίζω. Ήταν τσικνοπέμπτη. Έκανε. Ωραία νούμερα για έρτα έκανε. Αφήστε ρε παιδί. Αφήστε τα νούμερα, τον κόσμο τον ενδιαφέρουν τα νούμερα. Γιατί άμα είναι να βγάζουμε συνέχεια τα νούμερα, βγάζουμε και το νούμερο του τζιν μας, θα γίνουμε εδώ πέρα χαμός. Αφήστε τα νούμερα. Αφήστε τα ρημάδια. Σ' άκουσα στο προηγούμενο live να λες ότι τον ζηλεύεις πολύ, αυτός απέναντι σε ζηλεύει. Με ζηλεύει και ο Γιώργος, αλλά το δείχνει. Εγώ το δείχνω με κάθε τρόπο. Τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς, το έχω κάνει. Τον έχεις παρακολουθήσει και τέτοια. Έχω βάλει και όλα. Το δαχτυλικό αποτύπωμα το βράδυ, το έχω κάνει και αυτό. Ναι, ναι. Αφού από τότε κοιμάμαι έτσι. Όχι, φοράω γάτια. Μπορώ να σας πω ότι έχω κάνει. Τα έχω κάνει. Τον πρώην μου. Εντάξει, μην λέω για τη φωτογραφία του. Τέλος πάντων. Έλα. Την ώρα που κοιμότανε, έχω πάει για να πάρω φάτσα που ανοίγει. Προσπαθούσα να του ανοίξω το μάτι για να ανοίξει το κινητό. Όχι, όχι. Και κοιμότανε και ξέρεις έτσι. Και κόμπησε ο για να ανοίξει το κρελές. Τι έχεις βρει, λέγε. Άμα ψάχνεις βρίσκεις. Εγώ γι' αυτό το λέω. Τι έχεις βρει, αγάπη μου. Είναι ένας πολύ πετυχημένος μουσικός, οπότε και μουσικός και πολύ ταλαντούχος. Οπότε είναι λογικό να έχει το fan club του. Ήρθε ζευγάρι, θα φύγουν χωρισμένοι. Όχι. Να ανοίξουμε όλοι τα χαρτιά μας. Βεβαίως. Να ανοίξουμε τα χαρτιά. Έχω δει ένα τρομερό βιντεάκι που κυκλοφορεί στο ίντερνετ που πάει μια γυναίκα ενώ κοιμάται ο άντρας να ανοίξει με δακτυλικό αποτύπωμα το κινητό. Ναι. Και τι είχε κάνει ο τύπος. Τι είχε κάνει. Είχε βάλει το δακτυλικό αποτύπωμα του, του σκυλού. Του ποδιού. Του ποδιού. Να πούμε ότι δυστυχώς την καινούργια τεχνολογία και το λέω για μας φίλες μου, τις αγαπημένες λυσάρες ζηλιάρες, δεν υπάρχει πια δαχτυλικό αποτύπωμα, υπάρχει το face. ID, ε. Επίσης εσύ, η Κατερίνα καινούργιο λέει, το άνοιγα το μάτι. Αφού η κόρη κοιμόταν, πώς θα ανοίξει το ρημάδι. Τα έχουμε δοκιμάσει αυτά. Πάρε τους παλιούρες. Και είναι η κόρη. Η κόρη του περιπτερά. Τι, γιατί κοιμόταν η κοπέλα κουρασμένη, είναι και... Τόσα προβλήματα. Εν τω μεταξύ, άσχημο ύπνο, έτσι. Η άλλη του παίρνει το χέρι να του πάρει το δαχτυλικό από τίποτα. Εντάξει, παιδιά, έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει. Τι έχουμε πράγματα. Κάνει, είπε το 2 δευτερόλεπτα. Την άφηνε, τα έλεγε. Έχω παρακολουθήσει με τα μάξι. Έχω πάρει τις τρίχες από τα μαλλιά του. Έχω. DNA. Τι, και εσύ? Έχω κάνει παρακολούθηση. Τη γνωστή ιστορία που πήγαμε να παρακολουθήσουμε στον Ταύρο με το φίλο Παύλο Σταματόπουλο και ήρθε η αστυνομία και μας την έπεσε γιατί ήμασταν ύποπτοι, γιατί ήμασταν με μαύρα γυαλιά στις 12 ώρα το βράδυ. Ξυπνάδα. Έχουμε κάνει διάφορα. Εγώ ευτυχώς δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα. Μια καντάδα έχω κάνει για ένα φίλο μου για την κοπέλα του. Τέτοια πράγματα δεν έχω κάνει. Νομίζω ότι άμα φτάσει αυτό. Είναι αυτό που είπαν, ότι άμα μπει στη διαδικασία να ψάχνεις, κάτι θα βρεις. Και αυτό που θα βρεις δεν ξέρεις τι είναι κιόλας. Γιατί να μην το βρω, να το βρω άμα είναι κιόλας. Και αν το βρεις, τι θα κάνεις. Που καίει τη γούνα, ρε, εσύ, Δημήτρη, σου να το καίει, βρω. Σου καίει περισσότερο για να μην είναι. Εμένα φίλη μου πήγε. Το έχει κάνει και γνωστή παρουσιάστρια, στέλνω τα φιλιά μου. Έστειλε φίλο της, ντυμένο ντιλιβερά. Έκανε τον ντιλιβερά ότι πήγε λάθος πίτσες. Ναι. Χτύπησε κουδούνι για να δει μέσα αν είναι μόνος του ή όχι. Και λέει: έχουμε δύο πίτσες. Πήρε και τις πίτσες ο άλλος, τις έφαγε. Ξέρεις εσύ από εκεί έξω, ε. Εγώ να ξέρεις, ναι. Κατερίνα. Μην το έχεις κάνει φοιτήτρια. Ναι, θα σου πω, θα σου πω. Αν έχεις κάνει τέτοιο φοιτήτρια. Βεβαίως και έχει κάνει. Κοίτα, εγώ είχα κάνει κάτι βασικά για μια φίλη μου όμως, όχι για μένα. Τι. Είχαμε πάει με τα μάξι κάτω από το σπίτι του πρώην. Με τα μάξι, ναι. Και βγήκα να δω, άμα είναι τα μπατζούλια ανοιχτά. Ναι. Και εκεί που κρατούσα το σάντουιτς και έτρεχαν τα σκυλιά και με κυνηγούσανε. Και σε κυνηγήσαν τα σκυλιά. Ναι, καλά, και τελικά αυτός είχε ανοιχτά μπατζούρια ή κλειστά. Ω, κλειστά ήτανε. Άρα. Εσύ παρακολούθησε με σάντουιτς πήγες, μωρέ, ναι, και εσύ. Καλέ, και εσύ. Και άμα μου πέσει πίεση, τι να κάνω. Γι' αυτό τώρα θα σε τρώγαν τα σκυλιά. Τέλος πάντων, αγαπημένες φίλες ζηλιάρες, ενωμένες, θα νικήσουμε. Τι δουλειές κάνει ο άντρας σας στο σπίτι? Α, κάτσε να σκεφτώ. Κάνει δεν τίποτα. Έχω άντρα στο σπίτι. Ωραία. Λοιπόν. Σαν μια πληγή με στο καινούριο σου ουρανό. Να σε πάω το βράδυ, να σε πάω μέλισσες. Όπα και καρδιά μου ισορρόπα. Θες. Θες να σε πάω, αγάπη μου, ένα στρώμα. Δεν βγαίνω, παιδί μου. Δεν βγαίνω, άσε με. Έχεις δίκιο, και εγώ τώρα πια. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά θέλω να μοιραστώ κάτι με τον κόσμο, διότι χθες το βράδυ είχαμε μια συζήτηση με τον Άρη Καβατζίκη για την προσωπική μου ζωή και μου είπε αύριο θα φέρω το σνακ που την περιγράφει. Δείξε λίγο στον κόσμο τι τρως. Το σνακ σήμερα είναι τα κόλυβα. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπο του, να με θυμάσαι ένα λεπτό. Να
είχαμε θυμάσαι. Το κόλυβο είναι για την προσωπική σχέση. Εντάξει, το κόλυβο είναι γιατί σου λέει παρουσιάζουμε. Βέβαια, εντάξει, το κόλυβο είναι και καλό. Είναι και superfood. Αυτό να σκεφτούμε ότι μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Έχω φάει πολλά τέτοια κόλυβα. Έχω φάει πολλά, Δημητράκη μου, κόλυβα. Κοίτα, όσο τα τρως τα κόλυβα και δεν τα φτιάχνουν για σένα, μια χαρά. Καλά είναι αυτό. Ναι, ναι, τον αυτό να θυμάστε. Είναι και superfood το κόλυβο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Να τριχιάζει με το βαμβάκι και θέλει οι παντόφλες της να τοποθετούνται σε συγκεκριμένο πλακάκι του δωματίου. Ναι, δεν μπορώ, έχω θέμα. Και ανάποδα δεν μπορώ να τις δω. Παθαίνω και εκεί τσότσο. Οπότε, παθαίνει τσότσο. Παθαίνει τσότσο. Οπότε, δηλαδή, ας πούμε, ξαπλώνεις, βγάζεις τις παντοφλίτσες σου. Τις βάζω έτσι. Τις βάζεις, ναι, με τα πόδια ή με τα χέρια. Με τα χέρια. Με τα χέρια, τις τοποθετείς, ναι, ναι, και ξαπλώνεις. Ναι. Και είσαι ήσυχη. Τις κοιτάω άλλη μία πριν ξαπλώσω και μετά κοιμάω. Ναι, ναι. Ωραία. Αν το ξυπνήσεις το πρωί και έχουν μετακινηθεί, τι θα πάθεις? Αχ, μη μου λες τέτοια, δεν έχει συμβεί. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ, μα ποτέ. Και άμα σηκωθώ το βράδυ, τις ξανακοιτάω και τις φτιάχνω λίγο. Αν ξυπνήσεις το βράδυ και έχουν μετακινηθεί οι παντόφλες, πας για ένα Όσκαρ. Paranormal activity. Θες να πω κάτι. Βλέπω την εκπομπή της Ζέντας και λέω ότι μια χαρά περνάω στο σπίτι μου. Αλήθεια σου λέω. Μια χαρά περνάω στο σπίτι μου γιατί. Πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν όλες αυτές τις παραξενιές. Και λέω τελικά στο σπίτι μου μια χαρά είναι. Γιατί αγαπούμε την παντούφλα τόσο πολύ? Γιατί με την παντούφλα είναι καμία καλή, καμία ακριβή. Δηλαδή πες και την παντούφλα. Γιατί και σε συγκεκριμένο πλακάκι. Γιατί στο συγκεκριμένο πλακάκι. Τι φοβάσαι, έχεις ακούσει τίποτα στο σπίτι, τι γίνεται? Έχουμε μια φίλη, πολύ καλή φίλη, που έχει και αυτή κάποιες παραξενιές. Δηλαδή τρίβει τις γωνίες από τα τραπέζια. Αν ακούσει. Δεν ξέρω. Τα κάνει έτσι και έτσι τα κοιτάει. Λέω και εγώ στην αρχή, ακούει κάτι, σηκώνεται, κοιτάει τρεις φορές. Κάτι στραβοκοπιέται. Κάτι... Λέω παιδιά, λέω δεν γίνεται. Κάτι είναι. Μήπως το σπίτι φίλη έχει τίποτε επισκέψεις? Εσείς, αν σας καλέσει για φαγητό, μην πάτε σπίτι της. Είσαι καλά. Δείτε. Κλείστε ταβέρνα καλύτερα. Έλα, Παναγιούλα μου. Τα χιλιόμετρα που έκανα, αγάπη μου, για σένα. Μετά τι λέει. Τα χιλιόμετρα. Η Λίτσα και ακούσει. Ναι, ναι. Κόλλησα, είδες, εάν λοιπόν, να σας πω κάτι, εάν ένα τραγούδι δεν το λέω στο ρεπερτόριό μου και δεν το ακούσω εκείνη την ώρα, δεν μου έρχονται τα λόγια. Ναι. Δηλαδή, ενώ το ξέρω το κομμάτι και το έχουμε τραγουδήσει, τα χιλιόμετρα που έκανα, αγάπη μου, για σένα, τα χιλιόμετρα μετράω, ένα. Μπράβο. Μέτρα και τα σ' αγαπώ. Εκεί είναι κάπως έτσι. Κάπως. Το πιασε το νόημα. Το πιασε. Το νόημα είναι σημασία να πιάνει. Καλέ. Θυμάστε που παίζαμε το παιχνίδι στη Μενεγάκη. Συνέχισε το τραγούδι. Τι πριν ο Κορδέλα. Αυτό ζηλεύω, να ξέρεις πάρα πολύ. Εμείς πιστεύω συνεχίζαμε αρκετά τραγούδια. Συνεχίζαμε αρκετά τραγούδια, αλλά θυμάσαι κάτι? Θυμάσαι όταν σε κοιτούσε η Ελένη μέσα στα μάτια? Τι τα έκανες? Δεν θυμάσαι ο Αργυρός τι είχε πάθει που λέει? Είχε ξεχάσει τους δικούς τους δίχους. Ξέχασε τους δικούς του. Εδώ την άλλη φορά που μας κοίταγε ξεχάσαμε το τι. Που τι συνεχίζει, τι. Το τι, τα χάσαμε. Θυμάμαι όμως κάτι στίχους, παιδιά, που δηλαδή με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα, και την, πέτρα καρδιά. Τώρα την καρδιά, σου λέω αντίο για χαρά και μετά λέει με δυο μαρμάρινα φιλιά τον ουρανό θολή ματιά. Είδες, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ναι, 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 να πάμε. Και εγώ θέλω να το κάνω αυτό το παιχνίδι. Να το παίξουμε εδώ, παιδιά. Μακάρι να παίξουμε παιχνίδι εδώ πέρα. Μας είχαν πάει καλά τα παιχνίδια και είχαμε και από το Γρηγόρη το βάπτισμα. Ξέρεις ποιο, να παίξουμε αυτό που έκανε, το συνέχισε το στίχο. Καμπουτζίδη. Πώς λεγόταν, ρε παιδιά, το παιχνίδι? Συνέχισε. Δεν έχω λόγια. Αυτό. Να το κάνουμε για να κοντραριστούμε, να δούμε ποιο θα πει. Είχε πει ότι θα κάνουμε καράοκι. Το έχει πει. Είχα πει χτε, αλλά ξέρει ποιο το έφαγε. Ποιο? Α, το έφαγε από πάνω. Αυτή που μόλις ακούει καραόκε βρίσκεται στα Δερβενοχώρια. Έρχεται μία και μου λέει, έτσι ακριβώς που είναι. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες? Μου λέει, σε έβλεπα τόση ώρα και ήρθα να σου μιλήσω. Αλλά μου λέει, πήρε και το ποτό μου μαζί. Και της λέω, ναι, για πες. Και μου λέει, για δες εδώ. Λέω, τι? Μου λέει, τόση ώρα το ρουφάω και δεν τελειώνει.
Λέω, τι εννοείς. Τόσο μου λέει, το φάμε δεν τελειώνει. Μου λέει, είναι τρύπη το καλαμάκι. Α, λέω. Μου λες, αν σου έχει τύχει ποτέ κάτι να ρουφάς και να μην τελειώνει. Και λέω μετά από μέσα μου, πού είμαι, πού έχω Ρουφάς κάτι και να μην τελειώνει. Εγώ κατάλαβα ότι αυτό ήταν ερωτική προσέγγιση. Εγώ ένα ανέκδοτο το θυμάμαι τέτοιο. Μου είχε εμφανιστεί ένα τζίνι σε τρεις και έλεγε αυτό. Μπράβο, μπράβο. Το οποίο δεν μπορούμε, έχουμε 8 να το πούμε. Αλλά τι ερωτική προσέγγιση, αν σου κοιτήσει. Αλλά δεν το λες αυτό για τον αυτό που πάει. Είδε το βασάλο και τάχασε. Πήγε να το ξεκινήσει μια άλλη ιστορία. Τελειώσα τα παγάκια μου δίπλα στο ποτό και σου λέει. Είναι το που έφερα και το ποτό μου. Έφερα και το ποτό μου. Έλα βασάλο που σου έρχονται σε ένα και σου πέφτει λίγο εδώ. Ωραία, δεν σε όλα τα δύο. Γιατί. Όχι, εμένα δεν ξέρω. Έχω ξεχάσει πώς είναι τα πεσήματα στα μπαρ. Πέφτουν ακόμα οι γυναίκες και οι άντρες στα μπαρ. Να μιλήσουν οι ελεύθεροι. Υπάρχει ακόμα φλερτ. Γιατί εγώ ο Αλεξάκης, ο φίλος εδώ πέρα. Λέει δεν έχει μια και δύο, έχει τρεις και τέσσερις. Συγγνώμη, κάνει σοβαρό πέσημα. Φλερτ στα μπαρ. Αυτός, δεν καταλαβαίνει τι φλερτ κάνει. Α, επειδή είναι διδάσκει, διδάσκει. Την πέφτουν ακόμα οι άντρες στα μπαρ. Ναι, γι' αυτό. Την πέφτουν οι άντρες στα μπαρ. Άμα κάνει το κουφό, κατάλαβα. Γιατί να καλείτε μέσα το δάσκαλο να μας τα πει. Τι να καλέσουμε το δάσκαλο, δεν είδες. Τρεις φορές ρώτησα και μου κάνει ορίστε. Επίτηδες, δεν θέλει να πει τα μυστικά του, Κατερίνα. Ποιος ήρθε, ρε, ποια μυστικά. Έχει πετυχημένο σου. Κοιμάστε όρθιοι, ρε. Α, μπράβο. Κοιμόμαστε όρθιοι. Τι κάνετε. Εγώ σίγουρα. Καλή νύχτα, είναι κράτη μου, όνειρα γλυκά. Ρα, γιατί είμαστε και large και γουστάρουμε γενικώς να δίνουμε. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το αυτοκίνητο θα γίνει δικό σας με ένα τηλεφώνημα στο 14800. Να σου πω, δεν χρειάζεται Αλέξη μου να μου τα δείχνει συνέχεια αυτά, γιατί έχω φρικάρει με αυτά. Δηλαδή, να τα δείξω και αυτά, συγγνώμη. Δηλαδή, αυτό είναι. Συνέχεια βλέπω αυτό το πράγμα. Να. Έλα, Αλέξη, εδώ, έλα, εδώ. Να. Και έχω τον Αλέξη πίσω από την κάμερα. Και χαμηλή κατανάλωση, ευέλικτο άνετο αυτοκίνητο. Με μοναδική προσωπικότητα. Φεύγει αυτή η κάρτα. Έχουμε μετά άλλη κάρτα. Εξοπλισμός, έξερος εκεί, οθόνη, να τα πω εγώ όλα αυτά τώρα. Bluetooth και τα λοιπά. Φεύγει και αυτή η κάρτα. Προσέξτε. Και μετά πάλι πάμε από την αρχή. Αυτό γίνεται συνέχεια. Το βλέπω συνέχεια μπροστά μου. Και έχω και την κάρτα δίπλα. Κάψιμο. Με προσέξεις, Αλεξάκη μου, όμως εσύ, αγάπη μου. Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης. Και ωραίο το κιού δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση, είναι το βασάκι. Γι' αυτό κάνει βασταγερό φλερτ. Γιατί δεν διαβάζει το κιού η Ανίτα. Γιατί, θέλει να τις βαστάς κάρτες, ε. Γιατί, Αλέξη, γιατί. Κοίτα που ο Αλέξη έχασε τα λόγια του ξαφνικά. Γιατί, Αλέξη, γιατί. Ενώ στον μπαρ πάει πριν ο Κορδέλα. Εδώ είμαστε. Πάρτε το κι εσείς από τώρα. Μου θυμίζει ένα βίντεο κλιπ του Bob Dylan που ήταν έτσι με κάρτες και τις πέταγε. Λοιπόν, εδώ τι λέει, χαμηλή κατανάλωση. Στην ταινία δεν ήταν, που έβγαζε και μιλούσε. Και στην ταινία, στο Love Actual. Ναι, ναι. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Γι' αυτό η γυναίκα ξάνει το μαλλί στα 5 λεπτά. Γιατί ρε, γιατί. Γιατί ρε, Αλέξη. Γιατί. Να ρωτήσω κάτι, δεν θέλει το κιού, θέλει κάρτα. Κάρτα. Μόνο Ανίτα, ρε, next please. Παραδοσιακά πράγματα. 4:30 εδώ, κάθε μέρα στο Open Beyond και Σαββατοκύριακα. Σε παρακαλώ, μη φωνάζεις. Σε παρακαλώ, γιαγιά. Σιγά σιγά, σε παρακαλώ. Ξύπνησε. Κούρασαν, ξέρεις γιατί, ε. Τι. Διάβασε τα 5 μυστικά. Τα 5 μυστικά. Ναι, και τώρα βλέπει το εκτό όνειρο. Ξύπνα, γιαγιά. Ξύπνα, κούκλα μου. Ξύπνα, γιαγιά. Ξύπνα. Γη της ελιάς βλέπω. Καταλάβαμε. Γεια σας. Ποιος είναι πάλι, πότι. Τι έγινε, μόνος σου είσαι. Δεν πειράζει ακόμα καλύτερα. Πάλι κάνει ότι δεν με βλέπει αυτή. Κυράρητη, δεν θέλω να σε κακοκαρδίσω, αλλά η απάντηση σε όποια ερώτηση και να μου κάνεις είναι δεν ασχολούμαι. Αυτό ήταν, τη σκότωσες. Και το χέρι να τη κόψεις αίμα δεν θα βγει. Τι αμυλά χτυπάει είναι αυτή τώρα. Ε. Μην ανακαπελάρωνεσαι. Εγώ ξηγούμε να μην παρεξηγούμε δηλαδή. Άλλος κι αυτός. Είσαι αντιλοϊσμένος. Τι είμαι, τι είσαι, τι είναι, στο τρελάδι κολαπάς. Δεν θα δίνω εγώ ένα μεροκάματο για να θεραπευτώ και να πάει στραφή θεραπεία. Η ψυχολόγος μου είπε να κλείνω τα ότα μου σε όλες τις ερωτήσεις και να μην ασχολούμαι. Άλλοι δύο να πάθουν το ίδιο, πάει γη της ελιάς. Να δω τι θα λένε του χρόνου. Με μένα. Με σένα, με μένα. Με κανέναν. Ορίστε. Δεν θα σας βάλω εγώ στον ισχυρό δρόμο. Εντάξει, δεν ξέρω κι εγώ αν είμαι δηλαδή στον ισχυρό δρόμο. Τραβάτε ντουγρού και όπου σας βγάλει. Άρα πάλι τι θα ζήσουμε. Καλά, ναι. Απλώς εγώ ήθελα να μάθω αν γύρισε ο βλογιοκομμένος ο Τάσος από τη Βενετία. Εκεί αυτή, παιδιά, το χαβάτισε. Δεν ξέρουμε τι θα λέμε με τον Πότη και αυτή αν γύρισε ο Τάσος. Ναι. Πάρτε στο αεροδρόμιο να μάθετε τις αφήξεις.
Έτσι όπως το πας δεν την γλιτώνεις την κατάρα της. Παιδάκι μου, είσαι deep φλαμένο. Τον ρωτάει. Α, τα έχει χαμένα κι αυτή. Δεν ασχολούμαι. Οπότε γυρνάει τον κόλο του στην καρδιά των γεγονότων. Έτσι και πάθ το ίδιο δάσος. Πάει, Μαριναλή μου. Καλά, αν μου γυρίσει όμως εμένα το μάτι. Να τη φόρτωσε. Ρε, τι μας έρχεται. Θα δεις τι έχει να γίνει. Ρε, μάθει τι πέραν γύρισε ο βλογιακομένος ο Τάσος. Μπα. Είπε μπα. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν ασχολούμαι. Το είπε, έτσι, τα ακούσατε όλοι. Ρε, αισύ χτύρ μαζί σου. Τώρα βρήκες να πάθεις αποχάβνωση. Ωρε, τα χάσε και αρέτη. Για να μην τον βρήσει αυτή, πάει, τα έχει χαμένα. Βάστα από τη γερά. Α, καλά, πάει κι αυτός. Τη βλέπω την άλλη πάλι μόνη της να κάνει πατίνια. Τι είναι η τραγουδάρα. Μητράκι μου, να σου πω λίγο τώρα κάτι. Τι πάλι, ρε γιαγιά. Δεν αισθάνομαι και πάρα πολύ καλά τον τελευταίο καιρό, να ξέρεις. Τι έχεις, να σε βοηθήσω, πες μου. Να με βοηθήσεις, θέλω, γι' αυτό το λέω. Νιώθω λίγο, πώς θα σου το πω τώρα. Ανισόρροπη, βρε παιδί μου. Τι ανισόρροπη. Δεν έχω καλή ισορροπία. Τώρα θα δεις, έλα, σήκωσε παρακαλώ, θα σου πω. Εσύ σήκω. Να με βοηθήσεις. Σήκωσε παρακαλώ. Μπράβο, σήκω. Για βοήθησέ με λίγο. Κάτσε εδώ, σε παρακαλώ εδώ μπροστά. Εδώ να καθίσω. Ναι, κάτσε ευθεία, σε παρακαλώ. Ευθεία, ναι. Ισχύει, έτσι. Να κλείσω και τα μάτια. Όχι, να μην κλείσει τα μάτια. Θέλω να βλέπω τι θα κάνεις. Λοιπόν, θα σου βάλω δύο βιβλία στο κεφάλι και θέλω να περπατήσεις. Δεν με νοιάζει, έχεις διαβάσει. Σαν πως θα. Κάτσε το κεφάλι. Τι πασαρέλα θα κάνω. Θέλω να κάνεις πασαρέλα να δω πόσο ανισόρροπη είσαι. Για δες είμαι. Προχώρα. Μουσική, παρακαλώ. Τι μουσική. You keep saying you got something for me. Something you call love. Πάρε κόμπες. Το. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. Ρε γιαγιά. Μας δουλεύεις, είπαμε να προχωρήσεις, όχι να χορέψεις. Τι ανισόρροπης εσύ. Καλύτε. Καλά, λοιπόν, κάτσε να πάρω τα βιβλία από εδώ πέρα. Άι και κάτσε κάτω. Ξεκινάει το δικαστήριο της μόδας. Εσύ ανισόρροπη στο μυαλό, όχι στα βήματα. Ξέρεις τώρα τι σκέφτηκα, θα ασχοληθώ με το μόντελ. Ναι, θα ασχοληθείς με το μόντελ. Βάλε να δούμε το δικαστήριο. Ναι, Δημητράκη μου. Να δω τι θα βάλω στο κάστινγκ. Ναι, τι θα βάλεις στο κάστινγκ. Ναι. Κυρίες και κύριοι, έρχεται το δικαστήριο της μόδας της Παρασκευής. Το δικαστήριο αυτό, το οποίο τις τελευταίες μέρες η αλήθεια είναι δεν μας έχει ευνοήσει κάποιος. Εσάς. Εμάς, γιατί εσάς σας ευνόησε δυστυχώς. Τέλος πάντων, τυχώς. Δεν πειράζει, δίκες ούτως ή άλλως εσείς από το σπίτι αποφασίζετε η ένορκη αυτού του δικαστηρίου και ψηφίζετε. Πάμε να δούμε την πρώτη μας δίκη, παρακαλώ. Α, η Σιμών Σέρβου. Ναι, η πελατσά μου. Και η Φωτεινή Μπαρνασά, η δικιά μου. Βέβαια. Πού πάτε. Αχ, πού πάμε. Πού να πάμε έτσι, πού πάμε άραγε, Παναγία μου. Εμείς θα σας πω πού πάμε. Όχι, δεν είναι αποκριάτικο, είναι το κανονικό μας. Αυτή τη στιγμή εμείς θα πάμε σε μία ψαροταβέρνα για την Τσικνοπέμπτη. Για την Τσικνοπέμπτη, κάνουμε ψαροταβέρνες. Μάλιστα. Είμαστε κόντρα στο κλίμα, κόντρα στο κύμα. Είστε vegan. Είμαστε vegan και πάμε σε ψαροταβέρνα. Δεν είμαστε vegan, είμαστε pescatarian. Γι' αυτό πάμε και στην ψαροταβέρνα. Ποια είναι η διαφορά. Είστε pescatarian. Ναι. Ο vegan τρώει λαχανικά, ο pescatarian τρώει και ψάρια. Okay. Εντάξει, για να τα γνωρίζετε. Δόξα. Λοιπόν, είμαστε pescatarian και πάμε σε μια εκδήλωση pescatarians για την Τσικνοπέμπτη. Που σημαίνει ότι πάμε σε ψαροταβέρνα, εξού και βάλαμε όλο αυτό το δίχτυ, το τσιπουρόδικτο, το έχουμε κάνει φούστα. Και έχουμε βάλει ένα απλό κορμάκι στο καθόλου απλό κορμάκι μας, κυρία Συνήγορα. Κάναμε λοιπόν αυτή την απλότητα συμπόλητη για να πάμε. Σας βλέπω, μας απατήστηκαν αγκάτ. Συμπόλητη θα πάμε. Και να πατήσουμε αγκάτ δεν πειράζεται πολύ να είναι από τσιπούρα. Είμαστε λοιπόν έτσι απλά ντυμένες. Τσικνοπέμπτη σε ψαροταβέρνα είναι το look μας και νομίζω ότι μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπες και όχι μαυροπρόσωπες όπως έχουμε ντυθεί στα μαύρα. Μάλιστα. Και εμείς μαύρα, λόγω των ημερών, γιατί πηγαίνουμε σε. Πού πάτε, σε κηδεία, τι λόγω των ημερών. Ένα μνημόσυνο του Τσάρλι με το εργοστάσιο σοκολάτας. Και πάτε. Όλοι ούμπα-λούμπα, έτσι πάμε. Συγγνώμη, γιατί πεθάνε οι ούμπα-λούμπα και πάτε εντυμένοι μνημόσυνο. Τι πάτε, να του κάνετε 40.
κέτσαπ πέσανε από το κτίριο και τις κατατρόπες. Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι, γιατί μιλάει. Μιλάει σιγά γιατί ξέρει ότι αυτά που πετάει είναι βόμβες. Κατάλαβες, σου λέει ό,τι πιάσουν η κοπέλα. Το έχουμε πιάσει το κόλπο. Θα μπορούσε κάποιος να πει βλέποντας την πελάτησά μου ότι είναι μαχήτρια. Είναι μαχήτρια και είναι. Τι? Στους αγώνες της φωτιάς. Όχι, 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 όχι. Πώς τους λένε όλους αυτούς τους μαχητές, τους. Σούπερμαν, τους. Υπερήρωες. Άναγια σου. Είναι μια υπερηρώησα. Είναι μια υπερηρώησα. Προς τι ο γέροντας, δεν κατάλαβα. Είναι μια υπερηρώησα εδώ και στην υπερηρώουσα ατμόσφαιρα που βλέπουμε να περπατάει. Ετοιμάζεται για να σηκωθεί. Σας παρακαλώ, κύριε δικαστά, με περιπέζουνε. Αυτή τη στιγμή σε διάφορα βιβλιοπολία της Αθήνας αυτοφλέγονται Τεγόπουλος Φυτράκης, Πατάκης, Μπαμπινιώτης και έχονται τα βιβλία χωρίς λόγο. Υπερηρώησα, υπερηρώησα ατμόσφαιρα. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Καταρχάς, αν είστε υπερηρώησες, θα φοράγατε το βρακί πάνω από το παντελόνι. Τα έχουμε πει. Έτσι είναι η περίοδος. Ζηλεύετε τις σπουδές μου στο εξωτερικό. Πού, σε ποια πόλη πήγατε στο εξωτερικό και σπουδάστε? Για πείτε να μην πάμε. Στουρκάρδη. Στη ποια? Τα Στούρκα, τουρηθούμε πάνω μας στο τέλος. Στουρκάρδη. Προφανώς είναι κάπου στην, δίπλα στην Αμίμπια. Δεν την ξέρουμε την πόλη. Τέλος πάντων. Κάνετε που δεν την ξέρετε. Τα φιλιά γιατί... μας στη Στουρκάρδη, αν βλέπουν. Έχω πολλά πτυχία εγώ και τα έχω στο γραφείο μου. Ναι. Έχω αντρικό, γυναικείο, παιδικό. Μπράβο. Να βγάλετε και πλασάις, γιατί είναι μεγάλη, δυνατή αγορά. Λοιπόν, σας παρακαλώ, εδώ η κοπέλα με την υπερηρώησα ατμόσφαιρα μας έχει αποτελειώσει. Ίσως χρειαστούμε και μπουκάλα οξυγόνου, παραγωγή, φρουρά. Ναι. Τι, πού πάτε? Η Φωτεινή Μπαρνασά, πελάτησά μου, πάει για φωτογράφηση στη φύση για γνωστό άρωμα και την τύθηκε έτσι. Η δική μου πηγαίνει για φωτογράφηση, αλλά πηγαίνει για γυαλιά ηλίου. Για γυαλιά ηλίου πάει έτσι η δική σας. Ναι, γιατί. Και γυαλιά ηλίου μπορεί να είναι παντού. Και έχει βάλει όλη αυτή τη λεμαριά, λες και είναι pitbull. Ναι, γιατί θέλουμε να τονίσουμε το λαιμόκοψή μας εδώ ότι είναι πολύ στενή. Η λαιμόκοψη. Ναι, και ότι πηγαίνει με όλα τα γυαλιά. Γυαλιά ύπνου, γυαλιά οράσεως, γυαλιά μοιοπίας, γυαλιά για το σκι, γυαλιά. Τα δύο είναι ένα δώρο, γυαλιά καρφιά. Γυαλιά καρφιά, γυαλιά θα τα κάνω κι εγώ εδώ μέσα σας. Παρακαλώ, δείξτε την ετοιμιγορία. Θα χρειαστώ φάρμακα σήμερα. Μάλλον υπήρχαν υπερηρώησες ψήφι, δεν το εξηγώ αλλιώς. Φιλεύετε. Σας παρακαλώ, δείξτε μας την επόμενη δίκη. Η μεγάλη επιστροφή. Εντάξει, τελευταία νικήτρια ήταν, μεγάλη επιστροφή. Η μεγάλη επιστροφή, Εμιλία Βόντος. Βόντος. Σαν βόμβα έσκασε. Ήτανε στην Κριτική Επιτροπή, μάλιστα, μάλιστα. Αυτό πήγα να πω εγώ. Είναι και η εποχή. Διότι έχει εποχή. Καλάρουν όλοι και δεν βγάζουν ψάρια. Καλάρει ο Ζέπος και βγάζει καλαμάρια. Η κοπέλα ντύθηκε καλαμάρι. Προφανώς είναι η Εμιλία μας αυτό το πολύ ωραίο καλαμάρι της μόδας. Εξού και όλα αυτά τα πτερίγια που πάνε και έρχονται. Η Εμιλία. Α, ενέκα καθαρά Δευτέρα που έρχεται. Ναι, ναι. Ενέκα είναι εταιρεία με αλουμίνια. Όχι. Ναι, ζερδέλεις ό,τι θέλεις, ναι. Ζερδέλεις ό,τι θέλεις, σωστά. Στα αλουμίνια είμαστε καλυμμένοι. Τι ενέκα, κυρία μου. Ενέκα. Που θα μας έπει καμιά ενέκα στο κεφάλι στο τέλος. Ενέκα. Οτόν, εντάξει. Ο τόνος είναι δίπλα στο καλαμάρι. Πώς κάνει τώρα, γίνω τόνο και εσείς τώρα. Ο τόνος, μην νομίζετε, και ο κυτρινόπτερος είναι και πανάκριβος. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο, τι είναι ο κυτρινόπτερος, γιατί ξέρω για τόνο. Τον κυτρινόπτερο δεν το ξέρω. Θα προχωρήσω στο δικό μου το καλαμάρι, γιατί σήμερα δεν θα βγει ζωντανή από τα χέρια μου εδώ δίπλα. Το καταλαβαίνετε. Είναι υπερηρώησα η ατμόσφαιρα. Λοιπόν. Ξέρω τον τόνο στο νερό και τον τόνο στο λάδι. Εσείς που πετάξετε έναν άλλο τόνο. Ο κυτρινόπτερος είναι ο πιο ακριβός. Είναι αυτός που πωλείται στην Ιαπωνία 1 εκατομμύριο ευρώ όταν το πετυχαίνουμε. Δεν θα τον φάω ποτέ. Ισχύει. Αλλά το δικό μας καλαμάρι θα το φάτε. Και θα το φάτε γιατί είμαστε το καλαμάρι της μόδας. Έχουμε βάλει όλα τις τάσεις αυτής της εποχής. Φάτες, υπερατλαντικές και υπερδιαστημικές, καθώς επίσης και αυτά τα ντραπέ, γιατί όπως σας είπα και χτες, τι έχει επιστρέψει. Δεν ντραπέ. Δεν τραπέ εσείς. Έχει επιστρέψει το country look και έχουμε ντυθεί ροντέο. Αλλά κλασά το ροντέο. Εσείς τι ντυθήκατε? Είναι ωραίο βέβαια, ναι, αλλά εμείς είμαστε η αέρια του vintage. Η Evelyn Καζαντζόβου. Η aerial yoga. Ναι, όχι, όχι, είμαστε πρώτη αέρια, πρώτη αέρια. Τι πάθατε? Καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτή η υπέροχη Ginger Οπτασία, η Evelyn Καζαντζόγλου, που είναι μόνιμη στην Κριτική Επιτροπή και δεν κάνει απλά guest. Ναι. Ξέρετε τι λέει με αυτή τη στην εμφάνιση?
Ξέρετε. Τι λέτε με αυτή. Ήρθαμε. Ήρθαμε να κάνουμε την ανατροπή, να κάνουμε το μπαμ. Το μπαμ και κάτω. Γιατί περνάμε και δεν χρειάζεται σήμερα να κάνουμε πολλά. Ούτε καν. Λίγο τον νόμο κουνάμε γιατί μπορούμε. Ναι, τίποτα. Έτσι απλά μωράκι. Έτσι απλά. Το έλα, βγάλετε τη μηγορία. Και με τα πολύ ωραία λουλούδια μας. Για να δούμε, ενέκα ετοιμιγορίας, τι έχει γίνει. Για δώστε τι. Τι έχει γίνει, να ρωτήσω κάτι. Ρωτώ αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους που κάνουν την καταμέτρηση. Υπήρξε καταμέτρηση δυνατή. Τι είπα, από ψήφους πώς πήγαμε. Εύελιν Τσάρκο. Ναι. Ενημερώστε μας, γιατί εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάω εφετείο σιγά-σιγά. Μαζευτείτε. Δεν βγαίνει εδώ η δουλειά έτσι. Είναι άδικο. Είναι άδικο, γιαγιά. Γιατί είναι άδικο. Γιατί εγώ ήθελα την Έμιλη, τη Βόντος. Α, και όποτε θέλεις εσύ, δηλαδή, θα κερδίσεις τη δικιά ναι σου. Α, δεν μας τα απαντά. Γιατί δεν σου άρεσε η Έμιλη Βόντος. Καλή που έχει ντυθεί καλαμάρι, θα δεν ξέρεις τι έχει ντυθεί. Πού είναι, τα ξέρεις εσύ αυτά. Δεν ξέρεις καλά περπατάς. Εσένα που σου άρεσε. Δεν έχεις άποψη. Καλά. Πάμε στο επάνω. Σε παρακαλώ πολύ να δω τα επόμενα. Αχ, κυρίες μου και κύριοι, πάμε στην επόμενη δίκη, παρακαλώ. Έλα! Ελένη Τσολάκη και Έλενα Σωτηροπούλου. Ελένη Τσολάκη μου, σήμερα όλες οι κρυαρίνες ντυθήκαμε στα κίτρινο λαχανί. Πάθατε κάτι με το κίτρινο. Τι να πάθω, δεν τη βλέπετε ότι είναι μια κούκλα. Είναι να πάθω με την τζινάρα της εκεί, με την κορμάρα της Κορμοράνος φοβερός, με το ωραίο της το πουκάμισο το λαχανί. Κίτρινο είπαμε. Τι λέει, ήταν ωραία από κοντά. Κίτρινο είπαμε. Άκουσες. Ναι. Το βροντοφωνάζει κιόλας. Ήταν ωραία η Ελένη. Ήτανε κούκλα σήμερα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ όταν κάνει αυτό το ντύσιμο το λίγο πιο casual η Ελένη. Της πηγαίνει. Κάτι που της πηγαίνει θα το πούμε. Έτσι. Πώς, πρωινό ζουσού. Λοιπόν, κάθε μέρα, 10 παρά. Στο πηγαίνει. Πολύ ωραία η πελάτησά σας, αλλά και η δική μου πελάτησα βρέθηκε στο πάνελ της Ελένης. Η Ελένη Σωτηροπούλου, η Έλεν Σωτηροπούλου. Έλεν. Κοίταξε τώρα. Πολύ ωραίο το μαλλί της σήμερα, της Έλεν. Είναι ίδιο με την Μπάρμπι τη χθεσινή μου. Μπράβο. Ίδια. Ήμουνα χθες Έλενα Σωτηροπούλου. Λοιπόν, η Έλενα Σωτηροπούλου. Ωραία. Επέλεξε να βάλει αυτό το ωραίο. Το μονόπαντο, γιατί σου λέει, κοίταξε, έχει λίγο κρύο, έχει και λίγο ζέστη. Βάζουμε και λίγο να παίρνουμε τη δροσιά μας, το κλείνουμε και από την άλλη για να μην κρυώνουμε. Α, και είναι κλιματιστικό, δεν είναι μπλούζα. Είναι το 2-1. Και πρόσεξε τι έχει κάνει η Έλενα. Έχει βάλει αυτήν. Αυτό το μπλουζάκι 9.000 BTU δεν ξανάγινε στην αγορά. Το έχει μόνο η Ελένη. Κανένας άλλος. Και το πασάρι εδώ και το προμοτάρι στο σουσού εγώ το πρωινό. Εγώ δράτωμαι της ευκαιρίας να πω στην πελάτησα Έλενα να αφήνει τα μαλλιά της πιο συχνά κάτω γιατί τις πάνε πάρα πολύ. Ναι, συνήθως το κάνει μισό-μισό. Άσε κάτω τα μαλλιά σου να φανεί η ομορφιά σου. Και πάμε έχει τη μηγορία. Και ωραίο ξανθό δυνατό. Το ξανθό θα τηλεορασί. Έλα ρε Τσολάκι, πάρ' του στα μυαλά. Έλα 86. Για δώσε μου, σε παρακαλώ. Αχ, το γέλο από πάνω, Coldplay θα με τρελάνετε σήμερα. Όπα, η ξαδέρφη μου σήμερα. Έλα ρε Νατάσα, Κρητικού, μακρινή μου ξαδέρφη. Έλα ρε Νατάσα, τι έβαλες εκεί, τι είναι αυτές. Τι νόμοι του Χαμουραμπή είναι αυτές με αερογλυφικά και μπερδεμένα. Τι αιγυπτιακοί χρησμοί είναι αυτοί εδώ πέρα που έχεις βάλει μπροστά σου. Πάρα πολύ ωραία μπλούζα. Το μαλλί βεβαίως το είναι και go wild dances, Ρουσλάνα. Το μαλλί σήμερα γιατί. Το έχουμε κάνει λίγο πατήκι τη φράτζα όπως το έχω κάνει και εγώ. Α. Το πάμε στο γύσιο. Okay. Όλο το σόι σήμερα έχει πατήκι φράτζα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία η αγαπημένη μου Νατάσα Κρητικού. Πάρα πολύ ωραία η Αττική. Πάρα πολύ ωραίο ρούχο κόσμημα. Είναι αυτές οι μπλούζες που βολεύουν. Γιατί ρούχο κόσμημα, ένα. Ωραία. Δεν θες να βάλεις άλλο. Γλέντι Τελετής υπέροχο. Η πελάτησά μου από τη Θεσσαλία. Γιατί πρέπει να τιμήσουμε τη Θεσσαλία. Γιατί έβαλε υπέροχη φορεματάρα με την αποκαλυπτική αυτή ζώνη. Γιατί η ζώνη τι κάνει. Είναι 2-1. Μαρσάρι εδώ πέρα για να δείξει ότι η γυναικάρα έχει μεσάρα. Μήπως κορναρί και δεν βγαίνει να σε βδει. Ωραίο τραγούδι αυτό. Ναι. Το ακούς στον κοκλό. Το τυράκι σε σκομπάρ. Ναι. Και στάθεις ξένος πρώτη εκτέλεση. Είναι λίγο κοντό το φόρεμα. Όχι, κοντό σας φαίνεται. Το μπορεί η Σταυρούλα η Τζάκσον. Δεν λέω ότι δεν το μπορεί. Είναι στο μάτι σας. Έχουμε wild διάθεση και φαίνεται. Και το τιμάμε και το κουνάμε. Εγώ και μπορούμε. Εγώ πιστεύω ότι έχουν ντυθεί σε τεύχη χωρίς να έχουν συνεννοηθεί Ρουσλάνα. Δηλαδή το ρούχο η Σταυρούλα Τζάκσον. Το look μακιγιάζ μαλλιά η Νατάσα Κρητικού. Α. Είναι συμπληρωματικό πιστεύω το look. Θα το δεχτώ. Λοιπόν, ναι. Είστε έτοιμοι να δούμε τη μηγορία. Ναι. Ουέ και αλίμονό σας, αν χάσω αυτή τη δίκη. Λουκωθείτε. Δώσ' το. Έλα
στημένο. Στημένο όπως τότε που μας το πήρε. Υπερηρώνησα ατμόσφαιρα, κυρίες και κύριοι μου, είμαι πολύ συγκινημένη γιατί αυτή την ανακοίνωση θα την κάνω από κάρτες. Άρε, next please παρακαλώ. Μόνο που εμείς κάνουμε τη διαφορά. Γιατί ανακοινώνουμε εκτός από το Citroën C3 και 1.500 ευρώ δώρο επιταγή από την Greco Strom, η αγαπημένη μας εταιρεία Greco Strom, κορυφαία χειροποίητα κρεβάτια, τα καλύτερα στρώματα σε ασυναγώνιστες προσφορές. Βρείτε τα αγαπημένα σας προϊόντα ύπνου με επιλογή 36 δόσεων χωρίς κάρτα σε 70 σημεία πώλησης ή στο shop.grecostrom.gr. Και τώρα να πέσουν οι κάρτες. Εδώ είμαστε, Citroën C3, αξίας 17.500 ευρώ. Χαμηλή κατανάλωση, ευέλικτο, άνετο αυτοκίνητο με μοναδική προσωπικότητα. Σαν να μ' αρέσει, Αλέξη. Δώσε και την άλλη κάρτα, γόρι μου. Εξοπλισμός, 6 αερόσακι, οθόνη αφής, 5 ιντσών. Bluetooth, πάμε την επόμενη. Bluetooth, έχει κι άλλη. Τι, τελείωσε. Μα έχει άλλο τόσο εξοπλισμό, ρε Αλέξη. Δεν φτάσαν τα χαρτόνια, δεν πειράζει. Θυμηθείτε, ρε, Citroën C3. Έκδοση γιού 1200 κυβικά, δικό σας. Κάντε την κίνηση τώρα εσείς, τώρα που μας βλέπετε. Ζήτα, αλφα και νό, ονοματεπώνυμο στο 14800 για μηνύματα, όσα θέλετε, ή κλήση στο 14800. Βέβαια, αγάπη μου, είμαστε με mod Παρασκευής εδώ στην Οδό Ζαρύφη. Και την έβλεπα τη Βασιλική Πετρίδου, την είχα δει στην Ελένη Τσολάκη στο πρωινό Σουσού και έλεγα ωραία πράγματα εκεί στο DNA Centers. Και ήρθε η ώρα να τα μάθουμε κι εμείς, Βασιλική. Εδώ ήρθα να πω ακόμα καλύτερα γιατί λόγω της μέρας χρόνια πολλά και όλα για όλες μας. Τις γυναικάρες, από θέση, από φύση, από επιλογή. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ήρθα να κάνω ποδαρικό με μία σούπερ δώρο επιταγή 250 ευρώ. Θα ξεκινήσω με αυτό. Α, ήρθε να μας πάρει τα μυαλά η Βασιλική. Έτσι, για σώμα ή πρόσωπο. Όπως θέλουμε κάθε μία θα την αξιοποιήσει, αρκεί να καλέσει τώρα στο 210-82-12-100. Και τώρα θα έρθω να πω για τη θεραπεία, τη μοναδική. Μιλάμε για ice lift, μιλάμε για ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Με χτύπησες εκεί που πονάω, Βασιλική. Αχ, ξέρω, και όχι μόνο εσύ. Όλοι ψαχνόμαστε πώς θα φτιάξουμε τα μάτια μας, χωρίς να χρειαστεί να φτάσουμε στον υστέρι. Και ψάχνουμε τέτοιες θεραπείες. Ξέρω ότι έχετε εξειδίκευση εκεί στα DNA Centers. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί όσο και να κοιμόμαστε, ούτε οι σακούλες, ούτε οι μαύροι κύκλοι, ούτε οι ρητίδες, ούτε η χαλάρωση, τίποτα δεν γίνεται. Όλα αυτά όμως γίνονται με μια απλή θεραπεία, την Ice Lift. Είπαμε ότι είναι ανέμακτη, δηλαδή δεν χρειάζεται χρόνος από θεραπείας. Ναι. Πάμε εκεί πέρα, κάνουμε το ενέσιμό μας και φεύγουμε. Ούτε σημάδι, ούτε πόνος, ούτε τίποτα. Επιστρέφουμε κατευθείαν στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή μπορεί και σε ένα break στη δουλειά μας, αν έχουμε ας πούμε μία ώρα, να έρθουμε να κάνουμε θεραπεία. Και πώς δρά, Βασιλική, αυτή η θεραπεία? Μισή ώρα, ούτε καν μία ώρα. Και όχι απλά δρά αμέσως. Δηλαδή τα αποτελέσματα είναι κατευθείαν ορατά, γιατί εμείς οι γυναίκες είμαστε και λίγο ανυπόμονες και τώρα το θέλουμε. Οπότε λοιπόν το Ice Lift είναι η θεραπεία που θα μας δώσει ένα ξεκούραστο βλέμμα, πραγματικά. Θα φύγουν οι ρητίδες, θα λάμπουμε αυτό που θέλουμε. Πολύ δηλαδή, βασικό. Αρκεί όμως να καλέσουμε στο 210-82-12-100 για να εξασφαλίσουμε αυτή τη μοναδική τιμή. Μιλάμε μόνο για 60 ευρώ και είπα, αν καλέσετε σήμερα που είναι η μέρα μας, έχουμε και 250 ευρώ δώρο επιταγή, ναι, για να διαλέξουμε μία θεραπεία είτε για το σώμα είτε για το πρόσωπο που κάθε μία θέλει να επενδύσει πάνω της. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό και να πούμε ότι έχετε θεραπείες πολύ, πολύ πολύ δυνατές με αυτά τα χρήματα. Δηλαδή μπορούν να διαλέξουν τα κορίτσια μου εκεί έξω κάτι πολύ δυνατό. Πες μου σε παρακαλώ, εκεί με το Ice Lift τώρα, γιατί είναι κάτι που με έχει συντριγκάρει, θέλω να το δοκιμάσω. Είναι ανέμακτη, μας είπες, έτσι. Και σε μισή ώρα ερχόμαστε και κατευθείαν βλέπουμε αποτέλεσμα. Κατευθείαν. Φεύγεις με ξεκούρα στο βλέμμα. Βλέπω από το δικό σου. το έχω κάνει πριν μια εβδομάδα, να σου πω. Αλλά ουσιαστικά το αποτέλεσμα το βλέπεις κατευθείαν. Εκείνη τη στιγμή φεύγεις και το βλέπεις. Και φεύγουν οι μαύροι κύκλοι και είναι ξεκούραστο το βλέμμα σου και οι ρητίδες. Αλλά και η επιδερμική χαλάρωση, που είναι ακόμα πιο δύσκολο από όλα αυτό τα υπόλοιπα. Είναι το δύσκολο. Και εκεί οδηγούμαστε στη βλεφαροπλαστική. Να ρωτήσω κάτι. Είναι
ας πούμε, κάτι που μπορούν να το κάνουν όλοι για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, άλλοι έχουμε άλλα θέματα. Εγώ, ας πούμε, θέλω να έρθω να βγάλω τις ρητιδούλες και όλη αυτή τη σακουλίτσα. Ένα e-slips και τελειώσαμε. Αυτό έκανα κι εγώ. 2, 10, 82, 12, 100 για όλους μας όσους μας παρακολουθούν. Είπαμε σήμερα πρέπει να υποφεληθείτε και της δωρεοεπιταγής που είναι 250 ευρώ εντελώς δωρεάν, ανεξάρτητα με τη θεραπεία, η οποία είναι σε μια σούπερ τιμή 60 ευρώ για να τη γνωρίσετε, να την πείτε και στις φίλες σας. Είναι ένα μοναδικό δώρο που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας και πραγματικά είναι τόσο θεαματικά τα αποτελέσματα που από την πρώτη κιόλας θεραπεία μπορεί να μην χρειαστεί καν να κάνει δεύτερη. Το αποτέλεσμα βασικά. Βέβαια, κρατάει. Μπορεί να μην χρειαστεί να κάνει δεύτερη. Είναι αναλόγως τι θες να πετύχεις. Την ποιότητα του δέρματος, τι θες να πετύχεις. Ναι. Οπότε μπορεί και με μία να έχεις το αποτέλεσμα που θες και να ησυχάσεις το κεφάλι σου. Έτσι. Φεύγεις και δεν το πιστεύεις. Λες, τι έκανε, σε ρωτάνε. Εν τω μεταξύ, δεν αλλάζει και καθόλου, δεν έχει αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά. Βέβαια. Γιατί με ό,τι άλλο, δηλαδή με τον Ιστέρι, α πούμε. Παίζει, ναι, ναι, αναλόγως και τι και πώς, βέβαια παίζει. Και είναι και το δίκιο σημείο λίγο ευαίσθητο, οπότε 2, 10, 82, 12, 100, είμαστε στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 23, 10, 25, 1002, μόνο με 60 ευρώ και μία σούπερ δωρεπιταγή, 250 ευρώ για όποιον τηλεφωνήσει εδώ και τώρα, για να την αξιοποιήσει σε πρόσωπο ή σώμα. Μας τρέλανε το κορίτσι μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα κάνουμε τα κόλπα μας, γιατί είναι και η μέρα της γυναίκας. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι όταν φεύγει το τραπέζι εδώ από το σπίτι μας, για από καλό την φεύγει, αγάπη μου. Φεύγει για καλό. Μόνο καλό. Να πάω λίγο να τους υποδεχτώ, παιδιά μου. Νομίζω ότι είναι η ώρα να υποδεχτούμε την πιο γλυκιά, την πιο όμορφη, την πιο αγαπησιάρα. Μη σας τρομάξει το όνομα. Μάμπα που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Μάμπα μου, καλώς όρισες. Καλά στα τα κορίτσια μου. Καλώ σας βρήκαμε. Λοιπόν, Ολγά μου έφερες και τη συμπατριώτησά μου σήμερα. Η Δήμητρα έκανε πώς και πώς για να σε δει. Λοιπόν. Πες μου κάτι, μιλάτε με τη Μάμπα στο τηλέφωνο. Γιατί είστε συνεννοημένες και φοράτε κίτρινα σήμερα. Φοράμε κίτρινα με το κορίτσι. με τη Δημητρούλα έχουμε μεγαλώσει και μαζί και πολύ χαίρομαι που ήρθε το κορίτσι και κρατάει και κοντά αυτό μας. Εδώ το κορίτσι. Λοιπόν, η Μάμπα μας. Έχει τρελάνει κόσμο, να τα πούμε, από την ώρα που μπήκε στο πλατό. Εδώ είσαι. Πάρ' τη θέση σου, κορίτσι μου, για βέβαια πάντα. Βάλτε τη ξύρα να μείνει για πάντα εδώ. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε ακριβώς είναι αυτό που θέλαμε να σας περιγράψουμε. Τι ακριβώς χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο άνθρωπος που θα υιοθετήσει τη Μάμπα. Ακριβώς. Έναν καναπέ και πολύ αγάπη. Έναν καναπέ και πολύ αγάπη, μια ζεστή αγκαλιά για αυτό το πλασματάκι, ένα δεσποτάκι από το Δήμο Χαϊδαρίου που μας έρχεται. Βεβαίως. Ένα πλάσμα τόσο τρυφερό που είναι αναγκασμένο να ζει μέσα σε ένα κλουβί. Επιτρέπεται ένα τέτοιο σκυλάκι, βλέπετε ένα τρυφερό πλασματάκι. Αυτό, παρένθεση, να πούμε ότι είναι ένα σκυλάκι που πολλοί θα το δουν και θα πούν ότι είναι ένα pitbull. Βλέπετε λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα άγριο pitbull. Πολύ. Πώς κατασπαράζει εμένα και τη Δήμητρα. Εμένα επίσης ήρθε πριν και με τα φιλιά του κόντεψα, κινδύνεψα. Από την ώρα που έχει μπει μέσα στο σταθμό, έχει περάσει από όλα τα χέρια, από όλες τις αγκαλιές, θέλει χάδια από όλους. Να πούμε λοιπόν για τη Μάμπα ότι είναι ένα υπέροχο κοριτσάκι, ένα πολύ τρυφερό πλάσμα, ένα γλυκύτατο σκυλάκι το οποίο ζει μέσα σε ένα κλουβί όπως είπαμε, έχει κάνει όλα τις τα εμβολιάκια, είναι στηρωμένη, είναι κοινωνικοποιημένη και με άλλα σκυλάκια και αναζητά την παντοτινή της οικογένεια. Η Μάμπα είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα που θα δώσει πάρα πολύ αγάπη. Και θέλει να πάρει και πάρα πολύ αγάπη. Και θα δοθεί και πάλι σε ανθρώπους που θα το τσεκάρουμε. Γιατί Δήμητρά μου, αυτό είναι. Κάνουμε εδώ. Βέβαια. Συγχαρητήρια. Είσαι στους μαχητές κι εσύ. Είμαι εκεί εδώ και 2 χρόνια. Μπράβο, κορίτσι μου. Θέλω η να συμμετέχω σε όλα, ναι, ό,τι συμβαίνει εδώ με την Όλγα, με τα ζωάκια μας. Και παρακαλώ πολύ τον κόσμο να παίρνει τα ζωάκια αυτά από τα σωματεία. Βέβαια. Γιατί θέλουν μια καλύτερη ζωή. Αυτή η ζωή που λέει η Δήμητρα θα γίνει πολύ καλύτερη για εσάς. Αυτό να θυμάστε. Πάρτε τη Μάμπα στο σπίτι, υιοθετήστε τη. Βλέπετε τα τηλέφωνα. Εννοείται, χτυπάτε τα τηλέφωνα και ευχαριστούμε πολύ γιατί έχουμε μεγάλη συμμετοχή και όλα έχουν πάει σε τέλεια σπίτια. Έχουμε πολύ χαρά. Γιατί τα περισσότερα από τα σκυλάκια που έχουμε παρουσιάσει στην εκπομπή σου, Κατερίνα, έχουν πάει στο σπίτι. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τα νέα. Τη Δευτέρα η Μάμπα να βγει φωτογραφία από το νέο της σπίτι. Όλοι λοιπόν ενωμένοι για τη Μάμπα. Ευχαριστούμε πολύ τους μαχητές των δρόμων. Εμείς, Όλγα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δημητρούλα μου, χάρηκα πολύ.
Εμείς εδώ είμαστε.